Καλησπέρα σας, είναι 29 Ιουνίου 2011. Συνεχίζουμε τη συνέντευξη με τον κύριο Δούκα. Τα άρια σας. Τα άρια για τα οποία θα θέλατε να μας μιλήσετε. Όταν βγήκα το 1975 δημιουργός, το πρώτο έργο που ξεκίνησα να κάνω και να ζητώ από το Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ήταν το γήπεδο. Γιατί ήθελα να προστατεύσω την νεολαία. Είχα βγει ο τουρισμός που υπήρχε στα Μόλι, που υπήρχαν όλα τα κακά και τα ναρκωτικά και ξενύχτια και όλα αυτά. Και ήθελα κατά κάποιο τρόπο την νεολαία να προωθήσω στο γήπεδο, γιατί ήμουν και εγώ αθλητής. Και κατόρθωσα σιγά σιγά να οργανώσω το γήπεδο, να το κάνω το γήπεδο, να κάνω τα αποδυτήρια και να μαζευτεί όλη η νεολαία εκεί. Είχε γήπεδο ο Μόλιβος μέσα στην χώρα. Ένα χωράφι. Είχε ένα χωράφι. Στον ίδιο χώρο. Αυτό ο χώρο ήταν χωράφι. Και εγώ το έκανα γήπεδο. Πήγα στη Γενική Γραμματεία το 1977, μπήκε στο πρόγραμμα, έκανα το γήπεδο και μάλιστα η Γενική Γραμματεία. Τότε γινόταν 4 γήπεδα στο νησί και επειδή οι εργολάβοι ήταν λίγο απατεώνες, η Γενική Γραμματεία έστελνε σε μένα τα λεφτά. Σαν Κώστα Δούκα και εγώ πήρωνα τον εργολάβο που έκανε τα άλλα τα υπόλοιπα γήπεδα. Το δικό μου το γήπεδο δεν ήταν τόσο καλό κατασκευασμένο που η φιλία με την προϊσταμένη της τεχνικής υπηρεσίας Γενικής Γραμματείας ήταν τέτοια που το βάρος Γενικής Γραμματείας είχε πέσει στο δικό μας γήπεδο. Λεπτάκι, τι αποτέλεσμα είχε το γήπεδο, για να τελειώσουμε με το γήπεδο. Το αποτέλεσμα του γήπεδου ήταν να μαζευτούν όλα τα παιδιά, είχε κλασικό αθλητισμό, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Μετά λοιπόν, αφού τέλειωσε το γήπεδο και όλη η νεολαία μαζεύτηκε από παιδιά μικρά, μεγάλα και γινόταν αγώνες πλεσβιακοί με παιδιά από όλη την Ελλάδα, γυμνάσια, έκανα. Είχα μια μαθητική στο δημοτικό, μια ομάδα ποδοσφαιρική και έφερα από τη Μυτιλήνη τη Νίκη, μια άλλη παιδική ομάδα που ήταν του Σκούφου που βγάζει το διάβγαζε το Δημοκράτη και κάναμε αγώνες τα καλοκαίρια. Παιδιά του δημοτικού. Τη αγόραζα φανέλες, έπαιρνα πολλά λεφτά από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ήταν τότε όλο αλλιώ Γενικό Γραμματέα. Ναι. Και όταν πήγαινα εκεί, με έλεγε τι θες, έλεγα θέλω να πάρω μπάλες, ακόντια και τέτοια. Τα αγόραζα λοιπόν και πήγαινα στο δημοτικό και είχα να τσουβάει μπάλες και τα πετούσαμε στο δημοτικό και τα παιδιά τρελωνόταν. Μπάλες, ακόντια, ό,τι υπήρχε. Τα αγόραζα και τους τα πήγαινα. Οπότε τα μωρά τα είχα φέρει όσο μπορούσε πιο κοντά. Πάντα δεν λάτρευα τα σχολιά. Πάντα ήμουν κοντά στο σχολείο και στο δημοτικό εδώ και στην Πέτρα στο γυμνάσιο. Έβλεπα ότι τα παιδιά θέλουν βοήθεια. Όλοι λέγαμε η νεολαία και η νεολαία και η νεολαία, αλλά όλοι μακριά είμαστε. Εγώ φρόντιζα να είμαι πάντα κοντά να τους κάνω. Αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Να τους κάνω γιορτές, να τα πηγαίνω στα αδελφίνια, τα μεγάλα παιδιά και να τα ένα ποτό και να χορεύουν εκεί μέσα και εγώ να κάθομαι σε μια γωνιά να παρακολουθώ. Μέσα στο τζαμί και μέσα στο συνεδριακό κέντρο να τους κάνω μεζέδες, φαγιά, μια μπύρα. Και εκεί μέσα όταν ήθελαν οι δάσκαλοι να πάρουν πράγματα. Εποπτικά όργανα που ήταν ακριβά και τα λεφτά ήταν λίγα τότε, έλεγα στο δάσκαλο παρήγγειλέτα και φέρε εμένα το τιμολόγιο. Εγώ δεν ξέρω, θα σου πω, να σου πω. Όχι, ότι ο Ανδρέας που είναι στην Πέτρα, δάσκαλο συνταξιούχο τώρα. 100.000 κάνει, που δεν είχαμε λεφτά τότε πολλά, 150 πάρτα για τα παιδιά να κάνουν χημεία και να κάνουν πειράματα, πραγματικά πειράματα, και εγώ θα στα πληρώσω. Εγώ θέλω το τιμολόγιο μου να χασιμιστεύουμε. Οι δασκάλες που θέλανε να κάνω γιορτές τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, δώρα, όταν κλείναν τα σχολιά, με έπαιρνε η Μέρη, η διευθύντρια και με έλεγε να πάρουμε αυτά. Δεν θα με ρωτάς, Μέρη. Όταν αφορά το σχολείο, θα το αγοράζεις και εμένα θα με φέρεις το τιμολόγιο. Εγώ ξέρω ότι δεν πρόκειται να με κλέψετε εσείς οι δασκάλες να πάρετε 5.000 παραπάνω, γιατί θα τα βάλετε τα παιχνίδια παραπάνω τιμή. Και ήταν συνεπής, έτσι. Συνεπής. Έτσι λειτουργούσαμε. Δηλαδή, τόσο ελευθερία στο σχολείο. Μέχρι Αλεξικέραυνο έβαλα στο σχολείο το 1976, στο κτίριο, για να προστατεύσω τα παιδιά από κεραυνό. Και σωστό, απαραίτητο, σχεδόν απαραίτητο. Πού αυτό, υπάρχει πουθενά αυτό, το δει πουθενά εσύ. Κανένα κτίριο πια δεν υπάρχει χωρίς Αλεξικέραυνο. Α, τώρα, εγώ λέω το 1976. Νομίζω από τότε. Άμπα, άγνωστη λέξη ήταν αυτή. Ναι. Με κοροϊδεύανε εμένα για αυτά όλα που έκανα τότε. Άγνωστη λέξη. Το άλλο στάδιο ήταν να κάνω το κέντρο νεότητας. Αλλά πριν το 81, η τότε νομαρχία θεωρούσε ότι προσπαθούσα να κάνω λαμπράκδες. Το δημοτικό κέντρο νεότητας, μας τα απαγόρευαν να το κάνουμε,
γιατί φοβόταν ότι συσπηρώνοντας την νεολαία θα περάσουν με αριστερές ιδέες. Αυτό γινόταν προχούντας. Μετά τη Χούντα. Πριν το 81. Πριν το 81. Λαμπράκηδες πριν το 81. Βέβαια. Αριστεί να μεταφέρουμε στα παιδιά αριστερές ιδεολογίες. Αριστερές ιδεολογίες. Το 81 όταν βγήκε το Πασό και ήρθε ο άλλος με Μάρξ, τότε πήρα την άδεια και έκανα το Δημοτικό Κέντρο Νεότητος. Το οποίο πού βρίσκεται? Αυτό ήταν το κτίριο που είναι πάνω από το τζαμί, πάνω από το, πού είναι ο μιναρές του τζαμί. Πού είναι η βιβλιοθήκη τώρα. Αυτό το έκτισα με λεφτά της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς για συνεδριακό για κέντρο νεότητος. Το κομμάτι που είναι μπροστά στη βιβλιοθήκη. Τη βιβλιοθήκη και τα δυο. Και τα δυο. Το ένα ήταν το παλιό και εκεί μέσα είχα DVD, είχα τηλεοράσεις, είχα βιβλιοθήκη. Και είχα μέρες, τα παιδιά του δημοτικού θα πηγαίνουν αυτές τις ώρες και αυτές τις μέρες, τα παιδιά του γυμνασίου, ορισμένες μέρες. Mm-hmm. Και το άλλο το έχτισα καινούριο για να τα δω και τα δυο μαζί. Το μπροστινό κομμάτι. Το μπροστινό ήταν το παλιό. Το παλιό ήταν το μπροστινό. Το πίσω είναι το καινούριο, το οποίο είναι με τις φωτογραφίες, με τα σίδερα και με τα σημεία, τα καλοπομένα και αυτά όλα. Είναι άλλο πράγμα. Το έχω όλο σε φωτογραφίες. Επειδή ξέρω ότι ο κύριος Ζούκας έχει ένα τεράστιο αρχείο φωτογραφιών. Παρακαλέσαμε κάποια στιγμή να φτάσει στα χέρια μας, έτσι ώστε να δούμε πώς μπορεί να αξιοποιηθεί ή κατά κάποιο τρόπο να φτάσει στα χέρια κατάλληλων ανθρώπων ώστε να διασωθεί. Ένα από αυτά φαντάζομαι θα είναι το κέντρο νεότητας. Ναι. Γι' αυτό το σκοπό χρησιμοποιούσα και το τζαμί κάτω, το συνεδριακό κέντρο σήμερα. Mm-hmm. Εκεί μέσα τα παιδιά μαζευόταν, τους είχα φέρει δάσκαλο εδώ και τα μάθαινα χορό. Είχα ένα χορευτικό, το πρώτο στο νησί και από τα λίγα στην Ελλάδα. Όταν έβγαινα και πήγαινα στην Αθήνα σε ξενοδοχεία και χορεύαμε, ήμουν και πολύ αυστηρών ηθικών αρχών. Τα παιδιά τα είχα μαζεμένα γύρω από μένα. Δεν ήθελα να είναι αγριεμένα και να φοβούνται, αλλά ήθελα να τα κρατώ μια. Τα πιστευόταν οι γονείς τα παιδιά σε μένα. Και ήθελα να μην δώσω το λόγο σε κανέναν και πει ότι ο Δήμαρχος τα πήρε τα παιδιά και γίνονται όργια μέσα στα. Οπότε εκεί μέσα στο μεγάλο κέντρο μαθαίναν χορό, θέατρο. Με δάσκαλο, έτσι. Με δάσκαλο. Δεν και υπήρχε χορό και στο θέατρο είχε δάσκαλο. Άλλο δάσκαλο. Θέατρο έκαναν και μοναχάτος. Mm-hmm. Σκηνοθετούσαν μοναχάτος. Και εκεί έχω φωτογραφίες. Δεν υπήρχε άλλο χορευτικό στο νησί. Το δικό μας. Όλα αυτά ήταν πρωτοπορία για το. Το σημερινό χορευτικό είναι συνέχεια εκεί. Συνέχεια. Γιατί είναι καλό το χορευτικό του Μολύβου, εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ ωραίο. Ήταν οι βάσεις καλές. Και έβγαλε και διάσημους χορευτές από όσο ξέρω. Να συζητώ μια ιστορία όταν πήγα μια μέρα μέσα στο συνεδριακό κέντρο. Ένα απόγευμα και βλέπω τα παιδιά ορισμένα ζευγάρια, δυο. Τα βγάζω έξω και κλείνω το συνεδριακό κέντρο. Γράψαν λοιπόν απάνω οι μεγάλοι. Κάτω η Χούντα του Δούκα. Αρχίσαν λοιπόν τα παιδιά, οι γονείς μου, κλείδωσε το κέντρο. Επειδή ήταν ζευγάρια. Επειδή ήταν πονηρά ζευγάρια και ήταν και τα παιδιά τα μικρά μέσα. Και δεν ήθελα αυτό να το διαδοθεί από τα μεγάλα στα μικρά. Κάναν πορεία στην αγορά. Τελικά 10 μέρες κλειστό το κέντρο νεότητας. Μετά το άνοιξα το κέντρο και ήρθαν όλα και αλλάξαν όλα. Φύγαν αυτοί οι 2-3 που ήταν οι πιο μεγάλοι. Οι οποίοι προσπαθούσαν να διαλύσουν την προσπάθεια αυτή, φύγαν και σιχάσαν όλα. Κάτσε, μισό λεπτάκι. Θα σου διακόψω τη διηγήση, αν μου επιτρέπεις, γιατί μετά την πρώτη συνέντευξη, όταν πήγαμε στο καφενείο, μου μίλησες για τις ιστορίες με τους παιδονόμους, τις οποίες υπήρξες και θύμα. Ναι. Δηλαδή, υπήρχε η γνωστή ιστορία, φαντάζομαι θα μας τη διηγηθείς, με τη Θέκλα, με τη γυναίκα σου δηλαδή, ναι. Στη Μυτιλίνη. Με τα ήθη εδώ τα περίεργα που κολυμπάγατε χωριστά κλπ. Πώς τα συνέχισες αυτά? Δεν ήμουν εγώ τα παιδιά. Όταν είπα ότι πήγα και είδα τα παιδιά εκεί μέσα, ναι μαζί. Δεν είπα ότι τα απαγόρευσα ο Βασίλης του Περέξπουλ και γραμματέα στο Δήμο και ζευγάρωσα. Μέσα στο κέντρο νόρτος. Δεν τα απαγόρευα τα παιδιά. Αλλά ήθελα όταν είναι εκεί μέσα και όταν ο δάσκαλος τα μαθαίνει χορό και τα μικρά παιδιά να κάνουμε μάθημα. Μάλιστα. Κατανοητό. Αυτό είναι κατανοητό. Δεν ήθελα να ξεφύγουμε από το. Η κοινωνία ήταν στενή. Οι γονείς αφήναν τα κορίτσια τους και μπαίνανε εκεί μέσα και είχαν εμένα προσωπικά εμπιστοσύνη να τα εμπιστευτούν τα παιδιά. Είχατε και εκείνη την ιστορία με τη διαδήλωση των γυναικών που είχε οργανώσει η Άννα. Βέβαια. Αυτά ήταν πολύ παλιά όμως. Πιο παλιά, έτσι. Είχε ξεχαστεί αυτό. Και πώς κατάντησε έτσι σήμερα πολύ. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία.
Λίγο την, θα ήθελα να ακούσω από το στόμα σας την ιστορία με τους παιδονόμους, με τα ήθη της εποχής, με τα μπάνια που κάνατε στο Μόλυβο εκείνη την εποχή, που ήταν χωριστά, όπως ξέρω, ενώ στην Πέτρα ήταν μεικτά μπάνια, και μια ιστορία που μου τη διηγηθήκατε κάποια στιγμή στο καφενείο μετά την πρώτη συνέντευξη. Με ένα προφύλακα στο δασάκι της Μυτιλίνης, με τη Θέκλα. Επειδή πραγματικά το διασκέδασα πάρα πολύ. Θα ήθελα να το ακούσω. Παιδονόμοι είχαμε στο γυμνάσιο τότε. Στο Μόλυβο. Όχι, στη Μυτιλίνη. Όταν πηγαίναμε στο γυμνάσιο και εμείς τα μεγάλα παιδιά. Και τότε δεν τελειώναμε στα 18 χρόνια, γιατί στην κατοχή επί Γερμανών είχαμε καθυστερήσει 3 χρόνια. Δεν είχαμε γυμνάσιο εδώ, μπέτρα είχαμε ένα φροντιστήριο. Και κάναμε και κάθε χρόνο δίναμε εξετάσεις. Οπότε πήγατε μέχρι 21 χρόνια γυμνάσιο. Ή στα 20 χρόνια. Το εξετάξιο. 20 χρόνια, γιατί πήγαινε 8 τάξιο. 8 τάξιο. Εγώ έκανα 7 τάξεις. Από Τετάρτη πήγαινε πρώτη, Πέμπτη, Δευτέρα, αλλά εμείς που τελειώσαμε το δημοτικό πήγαμε πάλι Δευτέρα. Μάλιστα. Κάναμε 7 τάξεις. Και παρόλο που είμαστε μεγάλα παιδιά, είχαμε παιδονόμο. Δεν τον ακούγαμε βέβαια και γινόταν όλοι μέσα στο σχολείο, αλλά ο παιδονόμος υπήρχε. Μιλάμε για ποια χρονολογία, αν μου επιτρέπετε. Το 1949-48. Συσίτια είχαμε τότε, τρώγαμε σε συσίτια. Όταν τελειώναμε το γυμνάσιο το 50, το Ιούνιος πρέπει να ήταν, Μάιος-Ιούνιος, καλοκαίρι, εγώ και η Θέκλα αγαπιόμαστε από το σχολείο, το δημοτικό, από το γυμνάσιο. Πηγαίναμε σμπέτρα με τα πόδια από εδώ, στο γύμνο το Μιχαηλίδη. Ευτυχώς που υπήρχε αυτός και μάθαμε και γράμματα. Το δάσκαλο, λέτε, έτσι. Καθηγητή. Τον καθηγητή. Φιλόσοφος. Θα μας πείτε για αυτόν άλλη ώρα. Ναι. Πηγαίνατε με τα πόδια. Πηγαίναμε με τα πόδια, λοιπόν. Αρκεί να ήσασταν μαζί. Ναι. Ενώ είμαστε στο. Πήγαμε πάνω στο Αλσίλιο, εκεί που τελειώνει η Μυτιλίνη, στο Πουτσουμίτ που λέμε, εκεί είναι η δεξαμενή το νερό. Mm-hmm. Και καθόμαστε σε ένα βραχάκι κοντά-κοντά. Και τότε οι σχέσεις δεν ήταν όπως τώρα που μόλις ζευγαρώσουμε, βάζουμε χέρι ένα στον άλλον. Τότε ήταν πιο αθώες οι σχέσεις. Αγαπιόμαστε, μιλούσαμε ερωτικά, κανένα φιλί μπορεί να δίναμε, αλλά δεν είχαμε παραπάνω. Και οπότε πάτε. Η Θέκλα, ξαρά τα χόρτα, πήρε μια καλαμιά, ξέρει καλαμιά, και με έκανε μέσα στο αυτί. Χάδι. Χάδι. Mm. Τότε ήταν το τμήμα ηθών. Γυρίζανε αυτοί έξω στους δρόμους, στα σίλια, και πήγαν ζευγάρια, η αστυνομία. Ένας χωροφύλακας κρεμμένος πίσω από ένα πεύκο παρουσιάζεται μπροστά μας και λέει: «Τα πιάσα τα πουλάκια μου». Εμείς μείναμε και μαθητές τώρα. Τι κάναμε, δεν κάναμε τίποτα. Αυτό έκανε η κοπέλα μου, αυτό με έκαναμε στα αυτή. Δεν είδες τίποτα να κάνουμε. Θεωρήθηκε δηλαδή ερωτική πράξη. Βέβαια. Παράνομο. Με πήρε λοιπόν, μας πήρε καζιά και μας πήγε στο δεύτερο αστυνομικό τμήμα. Θέκλα πήρε ο υπομήραρχος για ανάκριση και εμένα με πήρε ο νοματάρχης. Και μας είχαν πάρα πολλές ώρες μέσα, μέχρι που νύχτωσε, για ανακρίσεις. Και να μας βρίζουν εκεί, να μας λένε διάφορα λόγια. Ο Μύραρχος δεν ήταν στο Μόλυβο Μύραρχος και είχε στείλει και τον Πεθερό με εξορία. Και όταν είπε η Θέκλα ποια είναι, συλλέγει το γαδούρο ότι εγώ έστειλα τον μπαμπά σε εξορία. Ναι, κατάλαβα. Οπότε φύγαμε κάποια ώρα πολύ αργά. Φύγαμε από εκεί, ο καθηγητής Θέκλας ο Λινός, ο θεολόγος. Ο Λινός ήταν καθηγητής. Ο θεολόγος, ναι. Να ξέρεις το Λινό. Έχω διαβάσει. Ναι. Ο θεολόγος. Όλη νύχτα γύριζε μέσα σοκάκια και έχει μέσα τις μαθήτριες. Mm-hmm. Να μην ζευγαρώνουν. Θεϊκή αποστολή κι αυτό. Ναι. Να πάω και πέρα. Είχε δει έναν φιλόλογο Παντελόπουλο στο γυμνάσιο Θελέων και μας έκανε εμάς λογική και λατινικά. Έφευγε από το Θελέων και έρχονταν σε εμάς. Mm-hmm. Όταν έρχονταν σε εμάς μας έλεγε απόψε μη πάτε στο τάδε σημείο και στο τάδε σημείο γιατί έχει στις καρτέρων Λινός. Ειδοποιούσε εμάς ο φιλόλογος για να κάνει ο Λινός. Για να προστατευτείτε από το Λινό. Και είχαμε και το φόβο, οι καθηγητές της Θέκλας ξέραν τις σχέσεις μας. Και ο Λινός του φώναζε πολλές φορές στο γραφείο, αλλά ήταν αντίθεση. Ώστε σκεφτείς ότι αντίθεση η Θέκλα. Όταν είχαν σκοτώσει καταντάρτες τότε κατά κομμουνιστές σε μια εκδρομή που είχαμε πάει και τις είχαν θάψει, η Θέκλα πήρε κόκκινα λουλούδια με δύο κορίτσια ακόμα και πήγε, δεν υπήρχε τάφος, τις είχαν πετάξει μέσα στο χώμα και είχαν ακόμα. Και πήρε κόκκινα λουλούδια και πήγε και έβαλε πάνω στον τάφο των κομμουνιστών, των φυκισμένων. Πήγε κάποια μαθήτρια, το κατήγγειλε και είχαν να πέμπαν από το γυμνάσιο. Αυτή δεν καταλάβαινε τίποτα και μέχρι τώρα.
Ναι, τη γνώρισα, την είδα και με εντυπωσίασε. Όταν... Είναι η αλήθεια ότι με εντυπωσίασε. Όταν... Μιλάμε για ποια χρονιά έγινε αυτό. Το 50. Το 50. Πήγαν εκδρομή με τα πόδια στα πέρα από τα αεροδρόμια. Mm-hmm. Δεν είχε τότε αυτοκίνητα. Και εκεί είχε το λιώτσι, το φυκίζανε εκεί και τσάβαν και εκεί. Μόλις έμαθε αυτή ότι εκεί είναι το φυκισμένοι τρεις κομμουνιστές αντάρτες, πήρε, ήταν εποχή που είχε λουλούδια, έκουψε γρουλούδα και πήγε και έβαλε στο, να πας στον τάφο. Και... Μπράβο, εγώ εμένα με συγκινεί αυτό. Ναι, και... Ο πατέρας της ήταν εξορία, έτσι. Δεν πέβαλαν, ναι. Δεν πέβαλαν από τα... Το γυμνάσιο. Και αυτοί και ακόμα δυο. Δύο φιλιάδες που κάναν τα. Αυτή ήταν η ιστορία τώρα με τον χωροφύλακα στη Μυτιλίνη. Με τους παιδονόμους που είχατε στο γυμνάσιο, είναι σχετική η ιστορία. Ναι. Εδώ όταν γυρίσατε στο Μόλυβο. Όταν ερχόμαστε εδώ τα καλοκαίρια. Ναι. Όταν ερχόμαστε. Εδώ δε όταν στη Μυτιλίνη γυρίζαμε μαζί με Θέκλα και πηγαίναμε στο λεωφορείο να πάρουμε τα καλάθια που μας στέλνουν από εδώ τρόφιμα, γιατί τότε δεν είχε λεφτά. Μας στέλνουν από εδώ ψωμί, φασόλια. Μαύρη ζωή είναι. Σκεφτείς ότι τρεις μήνες μια περίοδο με δυο άλλα παιδιά από μένα σε ένα δωμάτιο τρώγαμε κάθε βράδυ 100 γραμμάρια, 100 δραμμιά γιαούρτι. Κάθε βράδυ συνέχεια. Αυτό ήταν το φαΐ μας. Mm-hmm. Πεινούσαμε στο γυμνάσιο για να τελειώσουμε το γυμνάσιο. Εδώ δε, όσοι μολυβιάτες μας βλέπαν στην Τηλή να είμαστε μαζί, ερχόταν εδώ και λέγανε πω... ο Κώστας και η Θέκλα πάλι μαζί στην Τηλή στο δρόμο μέσα. Σαν να κάναμε κανένα έγκλημα. Το κουτσουμπολεύει είναι αρχαίο άθλημα εδώ. Βέβαια. Λοιπόν, όταν Σμπέτρα που είπε, ήταν πιο ελεύθερο ο κόσμο. Κουνιμπούσε μαζί. Εδώ. Η Ειρήνη Βλαχοπούλου μου το είπε αυτό. Τα μπέμπι μίξ, εγώ δεν τα ήξερα. Χώρια κουνιμπούσαν οι γυναίκε, χώρια τα γόρια. Ναι. Όταν πιζηρικάδε εμεί μικροί, όταν είμαστε εκεί, πηγαίναμε να πλησιάσουμε, είχε μια γριά εκεί που κουνιμπούσαν τα κορίτσια και με τι πέτρε. Πα, μα κυνηγούσε με πέτρε να φύγουμε από τα κορίτσια. η Θέκλα και όπως είναι τα καφενεία από πάνω, είναι πιάτο. Εγώ με τα γόρια, η Θέκλα πιο πέρα, πέφταμε στη θάλασσα και μπαίναμε μέσα. Και πολύ, ανταμώναμε μέσα στη θάλασσα. Καλούσε ο κόσμος στο χωριό. Η Θέκλα και ο Κώστας ανταμώσαν μέσα στη θάλασσα και κολυμπούν. Εμείς σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Καλοκαίρια τώρα. Βγαίναμε στο δρόμο Βόλτα και στην Βόλτα που κάναμε, τότε είχε πάρα ζωή. Ο δρόμος ήταν γεμάτος. Αγόρια και κορίτσια και πήγαιναν βόλτα. Ήταν η βόλτα. Ναι. Όπως Σαλονίκη ήταν. Και στη δράμα ήταν. Και στη δράμα. Και στη δράμα. Και στη δράμα. Και στη δράμα. Εγώ έπαιρνα χρόνια στη Σαλονίκη. Τότε να τελειώσω το γυμνάσιο, πήγα και εκεί δούλευα. Mm. Η παραλιακή ήταν νιχοπάζαρο. Πήγαμε και ερχόμαστε. Είναι ακόμα. μαζί με Θέκλα εκεί γυρίζαμε μαζί. Νομίζαμε ότι δεν μας βλέπει κανείς. Δεν αισθανόμαστε ότι έχουμε πρόβλημα. Ήσασταν οι δυο σας, μόνοι στη γη. Ότι είμαστε μόνοι στη γη. Και ξέραμε ότι το κοντζουμπολιό είναι αυτό. Η μαμά της Θέκλας είχε πρόβλημα. Εμένα δική μου το ξέραν. Ότι είχα σχέσεις μαζί και είχα και δυο αδερφές. Ο μπαμπάς το ξέρει τη Θέκλα, αλλά ούτε αυτή καταλάβαινε τίποτα, δεν το καταλάβαινε τίποτα. Μπράβο. Σαν να μην συνέβαινε τίποτα γύρω μας. Δεν τα είπαμε κανέναν. Είχαμε τυφλωθεί. Και από ό,τι θα σύνδεσαι. Το άλλο έργο που είχε, ήταν σχετικό με την νεολαία και το είχε χρηματοδοτήσει και ο Λαγιώτης τότε ήταν το κάμπινγκ. Το κάμπινγκ. Το κάμπινγκ το οποίο προόριζε. Το οποίο φέτος είναι κλειστό, δυστυχώς. Αυτό Παναγιώτη όταν το έβλεπε, ήταν πώς είναι το βουνό από πάνω. Mm-hmm. Έτσι ήταν βουνό, φράχια. Όταν άρχισε να το κάνω αυτό, εδώ φωνάζαν, κατηγορούσαν. Αλλά όλες οι παραλίες και στην Εφταλού και εδώ ήταν γεμάτες αντίσκηνα. Να, επιτρεπόταν το ελεύθερο κάμπινγκ ή εξ ανάγκης. Και έρχονταν οι αστυνομικοί και έτσι έδειχνε και έρχονταν τα παιδιά πάνω σε μένα που δεν ήταν. Από κάμπινγκ πρέπει να ξέρεις. Πολύ καλά. Εκεί δεν είναι αλήτες. Με κάμπερ. Εκεί δεν είναι αλήτες. Εκεί με στα παιδιά αυτά που ήταν στο κάμπινγκ ήταν μηχανολόγοι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, δημόσιοι υπάλληλοι. Οικονομολόγοι. Ένας και ένας ήταν και εγώ το ήξερα και αυτοί που τους βλέπαν λέγαν αλυταρία. Ποια αλυταρία, ρε. Κάτσετε μαζί τους να κουβεντιάσετε. Αυτή της αρέσει η φύση, της αρέσει αυτό το πράγμα, αλλά δεν έχουν τουαλέτα. Δεν έχει νερό, δεν έχει τίποτα. Έτσι. Πού θα πάνε, πρέπει να τις μαζέψουμε. Το 77 λοιπόν, πάντα μπεις δικιά μου στο νέο, πήρα τα πρώτα λεφτά. Εγώ, η Ρεσό και το Σίγρ. Αυτοί δεν έκαναν τίποτα. Εγώ το ξεκίνησα το κάμπινγκ και το τέλειωσα. Εκεί με την Γενική Γραμματέα Νέας Γενιάς ήταν αυτό να συνδεθεί με το γήπεδο, να παίρνουμε εδώ νεολαίες από την Ευρώπη, από την Ελλάδα, να μένουν στο κάμπινγκ, να αθλούνται και τα καλοκαίρια τους κατά 15 μέρες, 20 μέρες να αλλάζουν και να περνούν τις διακοπές τους στο Μόλυβο. Mm-hmm. Να εξηγήσουμε τη νεολαία το κάμπινγκ. Ωραία. Ναι. Καλή ιδέα. Χώμα δε, πώς βρήκα το χώμα.
όπου γινόταν οικοδομή, όπου γινόταν ξενοδοχείο, τα μπάζα που έβγαζε να τα κουβαλούσε εκεί. Έριχνα τα μπάζα μέσα και το φύτεψα αυτό. Έβαλα 5.000 φυτά, το έχω φωτογραφίες τόσα τα φυτά. Πώς μεγαλώναν τα φυτά. Το λειτουργήσα το 88. Πήρε άδεια. Προσωρινή άδεια. Προσωρινή άδεια. Το 88. Ναι. Η άδεια έκανε 11 χρόνια αυτή η ιστορία, 77-88. Ναι, γιατί οι χρηματοδοτήσεις ήταν πολύ, πολύ δύσκολες. Πολύ περιορισμένες. Το λειτουργήσα το 88. Είναι, δεν ξέρω αν πήγες μέσα. Δεν μπόρεσα να το βρω ποτέ. Όσο καιρό το λειτουργήσε αυτό, είχα το αφάνγκατε των ανθρώπων του κάμπινγκ. Όποιος έρχονταν μέσα, έφευγε και πήγαινε στη Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Βόλο, Λάρισα, Αθήνα, λέγανε στο κάμπινγκ στο Μόλι. Μια αναγνωρίση είναι εμένα, που πήγαινα και στις 2 ώρα τα μεσάνυχτα εκεί και στη μία και καθόμουν μαζί τους και έτρωγα. Έκανα και έλεγχο βέβαια αν ο υπάλληλος, ο νυχτοφύλακας λειτουργεί. Ήταν δημοτικό, που λειτουργούσε, δημοτική επιχείρηση. Δημοτική επιχείρηση. Uh-huh. Δημοτικό, δεν είχα δηλαδή. Μετά ήθελα να το κάνω δημοτική επιχείρηση. Είχε εγκαταστάσεις, τουαλέτες, νερά. Ζεστά νερά, κρύα νερά, τουαλέτες, φυλάκιο μπροστά. Οργανωμένο πράγμα. Τα τέτρα είχα μεγαλώσει. Είχε σχεδιαστεί από την τεχνική υπηρεσία, την γεωπονική υπηρεσία του ΕΟΤ και οι σκηνές ήταν γύρω-γύρω 3x3 οι θέσεις, αλλά με λουλούδι, με θάμνους, που αυτά κυνήγαν 2 μέτρα, που όταν ένα ζευγάρι καθόταν στη θέση αυτή, ήταν απομονωμένος, με πρωτάκι να βγει, και δίπλα οι αγιθές δεν έβλεπε τον ζευγάρι, το άλλο ζευγάρι. Ήταν πι δηλαδή. Θέση, δωμάτια. Γύρω-γύρω και μια πρωτούλα μπροστά από φυτά που άφηνε η θάμνη ένα μέρος, που να βγαίνει από εκεί και ό,τι κάνανε μέσα δεν ξέρει κανείς. Οπότε στείλανε σκηνές. Ήταν το μόνο κάμπινγκ στην Ελλάδα που είχε σχεδιαστεί κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν υπήρχε άλλο στην Ελλάδα. Ήταν δέντρα και από κάτω που τα σκηνώναν. Εγώ δεν ξέρω, δεν ξαναδεί ποτέ τέτοιο πράγμα. Ναι. Πριβέ κάμπινγκ δηλαδή. Ναι. Πριβέ θέση. Και ερχόταν όλο καλό κόσμο. Αυτό έχει χρηματοδοτηθεί και από την Γενική Γραμματεία Νέα Γενιά για τον σκοπό αυτό. Όπως παράδειγμα, το συνεταιρισμό τα κτίρια τα ξέρει. Ναι, βέβαια. Τα σημερινά κτίρια. Ναι. Εκεί οι συνεταιρισμοί ήταν 2 στο Μόλιβο. Το 1975, όταν έφυγε η Χούντα, φρόντισα εγώ οι συνεταιρισμοί να συνενωθούν και να γίνει ένας. Γιατί έβλεπα το μέλλον των συνεταιρισμών, αυτή τώρα η Καποδίστρια και αυτά, εγώ τα έβλεπα από τότε. Mm-hmm. Το μέλλον των συνεταιρισμών είναι να μην υπάρχουν μικροί συνεταιρισμοί, κάθε χωριό συνεταιρισμός, 2-3 χωριά ένα συνεταιρισμός. Όχι δάνειο σε κάθε συνεταιρισμό. Και να χρεώνονται οι συνεταιρισμοί και να μην μπορούν ποτέ να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Ένωσαν λοιπόν δικοί μας συνεταιρισμοί. Υπήρχε το τυροκομείο, το μεσαίο κτίριο. Το είχα χτίσει εγώ σαν εργολάβος. Βοηθώ και παίρνω και χτίζω το λατριβείο δίπλα. Και προς το δρόμο γίνεται η αποθή και λέω στο μηχανικό απάνω η πλάκα. Καταρχήν σαν δήμαρχος ήμουν. Και μέσα στο συνεταιρισμό και μέσα στους συλλόγους και μέσα στα σωματεία, αισθανόμουν ότι ο δήμαρχος πρέπει να είναι μέσα σε όλα. Να τα παρακολουθεί αυτή όλα. Είναι η δουλειά του δημάρχου. Και μέσα στο σχολείο, αλλιώς εγώ το σχολείο, πριν δοθούν αρμοδιότητες στο σχολείο, εγώ πίστευα ότι το σχολείο είναι δικό μας. Δεν ανοίξει την Υπουργή Παιδείας. Mm-hmm. Πήγαινε καλή ώρα στον Υπουργό Παιδείας και έλεγα ότι το σχολείο έχει ανάγκη από 500.000 δραχμές. Δεν ήταν δικιά μου αρμοδιότητα να κάνω τα έργα. Έπαιρνα όμως εγώ τα λεφτά. Και ενώ οι τολέτες βρωμούσαν και δεν είχε πλακάκια και νιαγάρα, το έκανα εγώ από το Δήμο, με λεφτά του Υπουργείου. Εκεί λοιπόν στο συνεταιρισμό. Εγώ πιστεύω, αν μου επιτρέπετε, ότι οτιδήποτε γίνεται σε ένα χωριό είναι καθήκον όλου του κόσμου να το κάνει κτήμα του. Αυτό πιστεύω, όχι μόνο του Δήμαρχου. Αλλά ο Δήμαρχος θεσμικά πια πρέπει να είναι σχεδόν υποχρεωμένος να είναι σε όλα. Ο Δήμαρχος είναι η μαμά. Σωστά, καλά το λέτε. Εγώ είχα Παναγιώτη φροντίσει ό,τι συνέβαινε μέσα στο χωριό. Να με παίρνουν τηλέφωνο οι γυναίκες στο γραφείο και να μου λένε «Δήμαρχε, τρέξε, αυτός περνάει σκαλοπάτ μαρμάρινες μπόρτα. Αυτή βάφει τα παράθυρα κίτρινα. Αυτός χτίζει παράνομα». Ναι. Ήταν όλες οι γυναίκες πράκτορες του Δημάρχου. Ό,τι γινόταν κάθε μέρα ήξερα εγώ στο χωριό μέσα τι γινόταν. Με την καλή έννοια πράκτορες. Με καλή έννοια. Να κρατηθεί ο χαρακτήρας του χωρίου. Τους είχατε πείσει δηλαδή τότε. Τους είχα πείσει ότι δεν ξέραν πολύ για παράδοση ο κόσμος. Τους έλεγα ότι αν θέλετε λεφτά,
πρέπει να κρατήσουμε το χωριό αυτό που είναι. Καλτηρίμια, κεραμίδια, όχι ηλιόθερμαστα κεραμίδια, το κάστρο, αυτό είναι το συμφέρον σας. Άλλες περιοχές που έχουν ωραίες παραλίες, ωραία δάση, αρχαιότητες καλύτερες. Εμείς αυτοί που έχουμε τον οικισμό, αυτό το κάστρο με τα σπίτια, αν τα κρατήσουμε θα έχετε λεφτά. Αν δεν τα κρατήσουμε. Θα έχετε δουλειά, μάλλον θα έλεγα. Θα έχετε δουλειά. Αν δεν το κρατήσουμε, δεν θα έχετε δουλειά. Οπότε του είχατε πείσει. Του είχα πείσει ότι αυτό είναι το συμφέρον σας. Μπέρδευα με την παράδοση, ότι είναι και παράδοση, πρέπει να διατηρηθεί ο οικισμό, τον βρήκαμε έτσι από του παλιού. Και όλε οι γυναίκε και όλοι οι άνδρε. Το κρατώ γιατί, το κρατώ αυτό που λέτε, γιατί η τελική ερώτηση που θα σα κάνω είναι το τι λάθη κάνατε. Διότι σήμερα καταστρέφεται, κάθε μέρα κάτι καταστρέφεται. Γι' αυτό υποφέρω. Αλλά να μην διακόψω την κουβέντα αυτό. Να μην διακόψω. Αυτό θα είναι το εγκατακλείδι τη ζωή. Εκεί λοιπόν το συνεταιρισμό. Ήταν το λετριδίο, το τυροκομείο και αποθήκες ζωοτροφές. Έκανα μια πρόταση εγώ στην ΕΤΒΑ. Πίσω από το, πέρα από το κάμπινγκ προς τελειές, όλο αυτό ο υποσκότοπος είναι δημοτικός. Να γινόταν μια βιομηχανική ζώνη, να έβγαζα τα ξυλουργία, τα σιδηρουργία από το μόλυβο μέσα που ενοχλούσαν, να τα πήγαινα εκεί, να πήγαινα εκεί το λετριβείο του συνεταιρισμού, το τυροκομείο, τις αποθήκες που εκεί που είναι ηλιόσμο από το λετριβείο, το οποίο είναι πολύ καταστροφικό. Ο τυρόβολος που βρωμάει ο κόσμος, να τα πήγαινα εκεί, να τα άκτιζα εγώ. Προς Εφταλού λέτε. Το. Όχι, που είναι το κάμπινγκ, όπως το βλέπουμε το κάμπινγκ, δεξιά προς το χωριό. Προς το χωριό, κατάλαβα. Να άκτιζα εκεί τα ελαιοτριβεία, θα γινόταν η βιολογική τους, με δάνεια του Δήμου και θα έπαιρνα εγώ τα κτίρια αυτά, να τα πάντρευα με το γήπεδο και να έκανα εκεί δωμάτια τουριστικά, να έφερνα νεολαίος. Μάλιστα. Το κατάλαβες. Κατάλαβα, ναι. Θα γινόταν δηλαδή ένα γήπεδο, τα δωμάτια αυτά, το κάμπινγκ, μια φωλιά για νέους από όλο τον κόσμο. Θα ερχόταν. Και πού κόλλησε αυτή η ιστορία, δεν εκτίθηκε. Α, φύγατε, δεν πρόλαβε να συνεχιστεί. Όπως ξεκίνησα να κάνω δωμάτια για τους υπαλλήλους, γιατί τώρα δεν ξέρω πώς λειτουργούν οι υπάλληλοι. Τότε είχαμε πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι και αστυνομικοί. Τώρα νοικιάζουν και μάλιστα πάρα πολύ ακριβά. Και τότε νοικιάζαν και ήταν πάρα πολύ ακριβά και όταν ο γιατρός έπαιρνε 800.000, ήθελε ενίκιο 300.000. Και όταν ο υπάλληλος έπαιρνε αυτό και ξεκινώ να κάνω σπίτια των υπαλλήλων δημοτικά. Έκανα τα σχέδια, όπου ο υπάλληλος που έρχεται, φεύγει ο καθηγητής, έρχεται ο καινούργιος, θα βρει και το διαμέρισμα. Δεν θα έτρεχε να βρει να νοικιάσει διαμέρισμα. Ή ο φοριακός, ή ο αστυνομικός, ή ο γιατρός. Μια ομάδα από σπίτια σε στυλ παραδοσιακό. Θα με βόλευε. Πληρώνω πάρα πολλά ακριβώς, χρήματα. Εκεί μέσα, με τιμή λογική. Αρκεί να βγάζαμε, να πληρώναμε το δάνειο που θα παίρναμε. Δεν πρόβλημα. Όπως είχα κάνει επέκταση του οικισμού προς πλευρά του φρουρίου για να δίνω σε αστέγους οικόπεδα δημοτικά, αλλά δεν πρόλαβα να γίνει και αυτό. Και τι γίνανε όλα αυτά τα σχέδια για μήναν, τα σπιτάκια, για τους δημοσίους μήναν όλα αυτά. Φαντάζομαι τα παραδώσατε στην επόμενη δημοτική αρχή. Το αρχείο του Δήμου πέρυσι, το 95, όταν άρχισαν την επισκευή του κτηρίου, τα πήγαν στο δεξαμενή στο κάστρο. Εκεί, όταν το Υπουργείο Πολιτισμού του είπε πάρτε το αρχείο, το πήγαν και το βάλαν σε ένα στάβλο μέσα που τα κεραμίδια τρέχαν. Εγώ από το 91 μέχρι το 2008 έμεινα στην εξοχή. Δεν ανέβαινα στο χωριό. Λάθος ήταν αυτό. Μεγάλο λάθος. Καλά, προσωπική επιλογή. Είχα πικραθεί τόσο πολύ που να σκεφτείς ότι με έστειλαν τηλεγραφήματα από το 90 δήμαρχοι από όλη την Ελλάδα και μου λένε συγχαρητήρια. Δεν ήξερε κανείς ότι εγώ δεν θα έβγαινα. Αλλά είχαν συσπηρωθεί όλα τα κόμματα εναντίον μου, ακόμα και τα κοινά αριστερά. Ένα μεγάλο μέρος. Το έχω ακούσει αυτό. Έπρεπε να φύγω δηλαδή από το Δήμο. Γιατί, θα σε πω πιο ύστερα, αν θες να τα ακούσεις. Γιατί έπρεπε. Εγώ θέλω να ακούσω τα πάντα. Γιατί έπρεπε να φύγω. Δεν έχω κανένα ενδιασμό να μην ακούσω. Γιατί έπρεπε να φύγω. Εν πάση περιπτώσει, το αρχείο καταστράφηκε, έτσι. Το αρχείο λοιπόν, όταν έφυγα πάνω και έμαθα το αρχείο του Δήμου. Όχι το δικό μου το αρχείο και το προηγούμενο δημάρχου και το προηγούμενο και από το 1922 που είχαμε πάνω το αρχείο το πετάξανε και μέσα, 85 σακιά αρχείο. Πήγα στο δήμαρχο, έκανα στον καραντιόν τότε, έκανα ένα έγγραφο και ζητούσα τι γίνεται με το αρχείο. Γιατί δεν το παίρνετε, πήγα το είδα, το έπεσε το αρχείο, είδα να είναι τα κεραμίδια να τρέχουν τα νερά και τα χαρτιά μέσα στα τσουβάλια
να είναι κολλημένα, δεν ξέρω αν έχει δει η χαρτιά. Έχω δει πολλές φορές. Δεν ξεκουλούν με τίποτα. Έχω δει πολλές φορές. Και κάτω από την Camp B Espers τα φορτώσαν στο φορτηγό και τα πήγαν και τα πετάξαν στο σκοπιδότοπο. Εκεί μέσα βρισκόταν και οχτώ. Φαντάζομαι δεν πιάσατε για να τα πετάξουν, φαντάζομαι πιάσατε για να τα συντηρήσουν. Είπα τηλεόραση και τίγγυλα μετά. Γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Λέει το αρχείο του Μολύβου έχει πεταχθεί σκουπίδι στο κομματερί. Από ό,τι έμαθα εκεί μέσα, το 15% του αρχείου που πήγαν εκεί μέσα, το 15% επιστρέψαν πίσω. Τα άλλα το πετάξαν. Πώς επιστρέφει πίσω, δηλαδή έγινε φασαρία και πήγαν και μετά το από σηκώσαν. Μένα, μετά από τα μπίες δική μου, πήγαν εκεί μέσα στο στάβλο που ήταν πεταμένο το αρχείο, τέσσερις υπάλληλοι του Δήμου πετούσαν και ο στάβλος ήταν μια νης υπαλλήλου του Δήμου. Παλιά υπαλλήλου σε δεξιούχο. Mm. Και του έλεγε ρε παιδιά, μην τα πετάξει αυτά, μην τα πετάξει αυτά. Αυτοί όμως με του φακέλου σφιτούσαν. Να σκεφτεί ότι η σκηνή του φρουρίου είχε πλήρη φωτισμό. Δηλαδή μπορούσε σε ένα θέατρο να το εξοπλίσει με φωτισμό. Με αυτό το, πώς το λέμε, το πληκτρολόγιο που έχει, κανονίζεται ο ήχος και ο φωτισμός και αυτά όλα. Ηλεκτρονικό σύστημα. Το κανόνι το μεγάλο. Με προβολής, 40 προβολής, όλα αυτά πεταχτήκαν. Για την νεολαία, τώρα ξαναγυρίζω πίσω, είχα φέρει από τη νέα γενιά, είχα φέρει 8 κομπιούτερ, μικρά, και είχα κάνει εδώ, από τα Νέλε. Από την Νέλε, ναι. Από την Νέλε, είχα κάνει εδώ. Και είχα φέρει ένα καθηγητή και μέσα πινακωθή, είχα βάλει τα παιδιά και μαθαίναν, βέβαια, μικρά κομπιούτερ, τα προγράμματα ήταν, πηγαίνε. Σε όλη την Ελλάδα αυτό ήταν 10 δήμοι που το πήραν το πρόγραμμα αυτό. Και το είχα πάρει κι εγώ. Αυτά τα πετάξαν όλα. Είχα πίνακε στο φωτογραφία Δεσπότ, μια πελώρια, ανάμεσα επί ένα. Πετάξαν κι αυτοί. Δεν αφήσαν τίποτα, τα ρημάξαν όλα. Φύγαν όλα στα σκουπίδια. Είναι ασύλληπτο, αδιανόητο δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω τι του γίνεται. Μισό λεπτάκι. Πρέπει κάποιο δηλαδή να μην είναι στα καλά του για να κάνει τέτοια ενέργεια. Μου φαίνεται απίστευτο σαν λογική ότι πετάω ένα τεράστιο αρχείο από το 22 και πιο πριν. Όταν έφυγα από εκεί δεν καταλάβαινε κανείς τι γίνεται. Κανείς δεν καταλάβαινε. Δηλαδή ερώτησαν πολύ συγκεκριμένα αυτά τα σχέδια για σπιτάκια, για ενοποίηση του γηπέδου, για σπίτια να μένουν οι δημόσιοι υπάλληλοι κλπ. Αυτά ήταν άμεσα δηλαδή. Αυτός που σας αντικατέστησε, ποιος ήταν ο Βατής. Ο Δημήτρης ο Βατής ήταν. Φαντάζομαι τα ήξερε αυτά τα πράγματα. Να σε πω ότι δεν είδε κανείς αρχείο. Εγώ όταν πήγα πάνω διάβασα όλο το αρχείο το προηγούμενο από μένα. Για να ενημερωθώ τι κάνανε οι προηγούμενοι. Και ανάλογα. Πήρα από αυτούς αυτά που έπρεπε να πάρω, που δεν τα είχαν τα ολοκληρώσει, τα ολοκλήρωσα εγώ, και όσα έπρεπε να πετάξω τα πετούσα. Mm-hmm. Αλλά τα σημαντικά που είχαν αφήσει μισά, εγώ τα ολοκλήρωσα. Όταν λέτε τα πετάξατε, εννοείται στα σκουπίδια και εσείς τα βάλατε σε μια αποθήκη. Όχι, σαν ιδέα. Σαν ιδέα. Έλεγα ότι αυτή η ιδέα το να βάλαμε στα βράχια πάνω λεβάντες, γύρω-γύρω στο κάστρο που δεν είχαμε και νερό, δεν είναι δυνατόν ούτε λεβάντες χώμα να βρούμε στα βράχια πάνω, ούτε νερό μετά από πίσω. Αυτό το. Το απέρριψα. Okay. Λέτε ότι οι επόμενοι από εσάς δεν διαβάσανε τις δικές σου ενέργειες. Αυτό δεν είναι κάτι τώρα. Είναι μια τεράστια 83... επιθυμία να απαλλαγώ από το Δούκα γενικά. Ναι, ακόμα και τώρα. Μεγάλη θέρμη. Πάντως πρέπει να σας καταθέσω το εξής για να είμαι δίκαιος. Έτσι. Εγώ είμαι εδώ 4 χρόνια ουσιαστικά. Όταν απευθύνθηκα σαν Λύκειο στον τότε δήμαρχο, τον Στέλιο τον Καραντώνη, σαν Λύκειο, και του είπα: θέλουμε να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις, WWF, ομιλή, οτιδήποτε άλλο, ήταν πάντα μαζί μας και χρηματοδοτούσε και ο Δήμος ένα μεγάλο μέρος των δαπάνων. Φαίνεται έμεινε παράδοση. Αυτό ό,τι έκανε ήταν, και ό,τι έλεγε, ήταν ακριβώς αντιγραφή. Καλό είναι αυτό. Είναι καλό. Καλό είναι. Πολύ καλό. Όσον αφορά για το. Τα είπα σε... Και την κινηματογραφική ομάδα, μάλιστα, την επιχορήγησε με κάποιον τρόπο. Όχι πάρα πολλά, όχι σοβαρό ποσό, αλλά εν πάση περιπτώσει την βοήθησε με την έννοια ότι επέμενε να θέτουμε πάντα σε κάθε αφίσα υπό την αιγίδα του Δήμου. Αυτή ήταν μια νομική κάλυψη για μας, σοβαρή. Όταν το ΣΕΦΑ το σάφησαμε στη μηχανική κινηματογραφική, χωρίς να έχει λειτουργήσει, 16 mm, είχα πάρει από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πότε έγινε αυτό είναι άλλη ιστορία. Το 90. Άφησα εδώ μηχανή, ζητούσα να πάρω μια μηχανή για να παίζω κινηματογράφο και εγώ μέσα στο δημοτικό. Στο τζαμί εκεί μέσα, στο συνεδριακό κέντρο. Δεν είχα μηχανή και όταν ήθελα. Δεν τελειώνε, δεν θα τελειώσω ποτέ. Όταν... Όχι, μου αρέσει αυτό. Υπάρχει μηχανή δηλαδή στο Μόλυβο. Το σάφησε μηχανή με στο κουτί. Ναι. Χωρίς να έχει. Και πού είναι αυτή η μηχανή. Δεν ξέρω. Χωρίς να έχει δουλέψει η μηχανή αυτή. Αγορασμένη από το Δήμο. Δώρο από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Πού είναι αυτή η μηχανή, το μόνο, που έκανα, φώναξα το στρατή, το βατή, ο οποίο ήταν σιωτέλ, κύμων κάτω μπέτα, δεν ξέρω αν το ξέρει. Δυστυχώ το ξέρω. Πού ήταν κινηματογραφιστέ αυτοί. Και είχαν τον ανιψιό του και δούλευε τη μηχανή, φώναξα το στρατή, ανοίξαμε το κουτί να δούμε αν είναι η μηχανή, τι είναι αυτό το πράγμα και το κλείσα το κουτί. Κώστα, το θέμα της μηχανής θα ψάξουμε κάποια στιγμή να το βρούμε, να δούμε τι έγινε αυτή η μηχανή, γιατί ήταν πολύ εντυπωσιακό. Πάντως, προβολές δεν προλάβατε να κάνετε, έτσι. Καινούργια ήταν. Καινούργια, ναι. Δεν προλάβα να κάνω τίποτα, γιατί πριν πάρω τη μηχανή εγώ, επειδή ζητούσα να προβάλλω ταινίες από το Υπουργείο Γεωργίας για τις πυρκαγιές που λέγαμε. Για τις πυρκαγιές και για αυτά όλα και δεν είχα τη λέει, πήγαινα στο στρατηγό, στο Ματαφιά τότε. Και του έλεγα ότι. Τον περίφημο Ματαφιά, ναι, ήταν στρατηγό. Του έλεγα εδώ, θέλω να προβάλλω κατενίες για πυρκαγιές και που έχω πάρει από το Υπουργείο Γεωργίας, αλλά το δασαρχείο δεν ενδιαφέρεται. Έδινε εντολή λοιπόν ο στρατηγός Σμπέτρα, Σγκαλονί στο Σύνταγμα, και έρχονταν δύο στρατιώτες με τη μηχανή του στρατού και. Κάναμε την προβολή. Ή έφερνα ταινίες και έφερνα. Έπαιρνα τηλέφωνο στην Καλονί το συνταγματάρι και μέσα στο το συνεργείο του στρατού και προβάλαμε ταινίες. Ό,τι θέλατε, ναι. Και έφερα λοιπόν εγώ τη μηχανή δική, να μην υποχρεώ να με πιάσει ούτε στο τάγμα, να σκεφτείς ότι όταν έγινε μια συγκέντρωση και ήταν η εκπαιδευτική, η τελειμεναρχία, η αστυνομία, η νομαρχία, η τοπική αυτοδιοίκηση και ήταν αρχή καλοκαιριού, καθαριότητα και αυτά όλα για το νησί πυρκαγιές, βγήκε απάνω ο Δασάκης και έλεγε ότι πρέπει να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε το άλλο, να φέρουμε ταινίες, προβολής, προληπτικές ταινίες. Βγήκε ο επιθεωρητής δημοτικής εκπαίδευσης και είπε ότι να βγαίνουμε και να καθαρίζουμε τα παιδιά της πλάζης και τις παραλίες και αυτά. Καλά όλα αυτά, ναι, σωστά. Αφού τελειώσαν λοιπόν αυτοί, μιλάει ο Πάλης, τότε ο Πάλης δήμαρχος Μυτιλίνης, και μετά βγαίνω εγώ πάνω στο βήμα και της λέω στα απευθύνουμε στον επιθεωρητή. Και του λέω, θα πάρουμε τα παιδιά εγώ στο μόλιμα, τα πάω στην παραλία να καθαρίσω. Αυτά λέω, τα έκανα πατακός, μπροστά ο στρατηγός. Αυτά τα έκανα πατακός και μαζεύει με τα παιδιά. Στις δικές μου παραλίες υπάρχουν βρωμιές που δεν θέλουν τα παιδιά δημοτικού να πάνε να καθαρίζουν. Να μας δώσετε λεφτά να καθαρίζουμε τις παραλίες. Αυτός έβαλε την τάκα στην γλώσσα. Όσον αφορά λέω για το δασάρι, εγώ δεν πήγαινα, δεν ερχόμουν, λέω κύριε Δασάρα, και σε έλεγα να φέρουμε ταινίες από το Υπουργείο Γεωργίας και εσύ με έγραφες και πήγα και έφερα εγώ ταινίες και ο στρατηγός, λέω, που είναι μπροστά μου έδωσε μηχανή και πριν να προβάλλω τις ταινίες δικές σας που ήταν δικιά σας δουλειά και πυροσβεστικής που ήταν και αυτός εκεί. Άμα τελειώσαμε, μου λέει ο στρατηγός, πόσο στάπες ρε δήμαρχε. Μα αφού πήγαινα και τις παρακαλούσα και την πυροσβεστική και το δασαρχείο να το κάνουμε αυτό και αυτοί δεν το κάναν. Και αναγκάστηκα να πάω εγώ στο Υπουργείο Γεωργίας να πάρω εγώ ταινίες από την αρμόδια υπηρεσία για πρόληψη πυρκαγιών στα δημοτικά σχολεία. Όπως πήγαινα στο Υπουργείο στο Πεχοδέ, στη ΓΑΜΑ 7 που ήταν αρχιτέκτονες και έπαιρνα γύρω ταινίες να φέρω για παραδοσιακή κοισμή, για αρχαιότητες, για διατήρηση κοισμών, κόπιες από το Υπουργείο Πολιτισμού. Γι' αυτό ήθελα και τη μηχανή. Να είναι δικιά μου μηχανή που να προβάλλω εγώ τις ταινίες αυτές. Τότε δεν υπήρχαν CD και DVD και αυτά, ήταν οι άλλες οι ταινίες. Και μόλις την έφερα τη μηχανή και την είχα γεντεστά, φεύγω από το Δήμα και μένει η μηχανή. Και από τότε δεν μπόρεσα να μάθω τι έγινε αυτή η μηχανή. Δεν είχε δουλέψει ποτέ αυτή η μηχανή. Καταλαβαίνω. Πάντως σήμερα επιμένετε ακόμα τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν. Εγώ επιμένω ότι πρέπει να πηγαίνουν. Για να καταλαβαίνουν ότι δεν πρέπει να πετάνε σκουπίδια. Άλλο πράγμα. Εγώ πήγαινα είναι απίστευτο. Και εγώ, ο Βόλυβος τώρα πια είναι βρώμικος. Δεν ήταν έτσι. Εγώ πήγαινα στο δημοτικό σχολείο. Πήγαινα το πρωί και έλεγα στη δασκάλη, το πρωί δεν χρειάζεται να έχετε πρόγραμμα από το Υπουργείο Παιδείας. Στην προσευχή πείτε δύο λέξεις για την καθαριότητα τα παιδιά. Μέσα στο χωριό ήταν όλο καθαρό και ήταν μονάχα σοκολατάκια, γαριδάκια και αυτά πεταμένα. Πείτε στα παιδιά ότι αυτά δεν τα πετάνε. Η αυλή τους ήταν βρωμούσε. Στο σχολείο βρωμούσε η αυλή. Δυστυχώς ακόμα και σήμερα. Η δικιά τους η αυλή. Δεν ήθελα να πάμε σμπλάζ, να πάμε να καθαρίσουμε μπλάζ. Γιατί εκεί υπήρχε, τότε τα κοιμόταν και εκεί, στο μπλάζ κάτω, με τα σκηνά, με τις σκηνές που ήταν, και όλο βρωμιά. Δεν είναι παιδιά δημοτικού τώρα να καθαρίσουν αυτά τα πράγματα. Εγώ πάντως πήγα τα παιδιά του Λυγείου. Εγώ πήγαινε προσκόπηκε. Πήγα τα παιδιά του Λυγείου. Ναι, καλά. Και μαζέψαμε δύο φορτηγά από την Ψηριάρα μέχρι το λιμάνι. Μαζέψαμε δύο φορτηγά. Τι δεν βγάλαμε. Σκαλοσχές, βγάλαμε ψόφιο γουρούνι. Τι δεν βγάλαμε. Δηλαδή, εγώ πήγαινε τα προσκόπηση εκεί. Ευχαριστώ, δεν μας είπε κανένας φυσικά. Πού να ακούσε ευχαριστώ. Κατεβήκαν και οι πρόσκοποι. Κατέβηκε και ο στρατός κάποια στιγμή. Και μπράβο τους που κατέβηκαν όλοι αυτοί.
Όσο με σπονά τώρα για το... Εγώ από το 1900, όταν ήρθα από το στρατό το 1954, σαν σήμερα απολύθηκα. Ναι, καλές πολύ. Το 1954. Και εκεί είχαν... Από τότε άρχισα να ενδιαφέρομαι για τα κοινά. Δεν ξέρω, επειδή μικρός ήταν ο μπάς με εργολάβος και ακούσε το χωριό και έκανε ορισμένα πράγματα, κατάστρεφα και ορισμένα πράγματα, μη είχε μείνει αυτό. Άρχισα λοιπόν να ενδιαφέρομαι για το χωριό. Γίνομαι και εγώ εργολάβος. Και όπου υπήρχε πρόβλημα να χαλάσει σπίτι, εγώ χωρίς να υπάρχει διάταγμα, χωρίς να υπάρχει τίποτα, σαν εργολάβος. Θυμάμαι, ήταν αυτά που λέγαμε στην προηγούμενη συνέντευξη. Κατά αρχιτέκτονες βρήκα που με συμβουλεύαν πολύ. Και πώς μπλέκεις με τα αυτοδιοικητικά. Άκου. Το 1960 γνωρίζω τον Βούτο. Και ο Βούτος όλα αυτά που έλεγε, εμένα με τσιμπήσανε, με μπήκαν μέσα ότι εδώ το χωριό μας είναι τέτοιο, τα αγαπούσα εγώ το χωριό, αλλά δεν περίμενα τόσα πολλά από όσα με έλεγε ο Βούτος, ότι αυτό το χωριό μπορεί να γίνει και να γίνει και να γίνει. Είναι σημαντικός χώρος. Ναι, και τα πίστεψα αυτά. Οπότε εδώ πρέπει να δουλέψω, πρέπει να γίνω δήμαρχος. Φαντάζομαι ότι άρχισες να παρατηρείς το χωριό με άλλο μάτι. Ναι, το είχα, αλλά τότε μετά από τον Βούτο άρχισα να παρατηρώ διαφορετικά και να φροντίζω πιο πολύ να το σώσω. Και να συνεργάζομαι και με τον εκάστοτε δήμαρχο, σαν εργολάβος, δεν είχαν λεφτά, να πηγαίνω συνεργεία δικά μου. Έπαιρναν πιο λίγα λεφτά, πληρώναν αυτοί, πιο πολλά εμείς, τα έπαιρναν από πιο λίγα από το Δήμο, πήρνα πιο πολλά, με ζημιά δικιά μου. Ναι, όπου είχε πρόβλημα ο Δήμος να κάνει καμπίνες και δεν υπήρχαν λεφτά, έκανα εγώ τις καμπίνες και έδινα πολλά λεφτά για να κάνω τις καμπίνες μπαραλία, για να έχει το καλοκαίρι καμπίνες. Για να τόσο... μην έχει σήμερα, σήμερα δεν ναι, έχει. Τόσο πάθος που είχαμε. Σήμερα δυστυχώς δεν έχει. Οπότε το 1964. Είπες να μπλέξουμε τα αυτοδιοικητικά. Πριν από αυτό έλεγα σε έναν τσογραμματέα του Δήμου που μου στέλνει ξαδέρφια, ότι εγώ θα γίνω δήμαρχος. Το έλεγες, γιατί έβλεπα. Δεν μπορούσα να συμφωνήσω με εμένα πράγμα. Τότε ήταν ο Κυριακού. Ο Ματακούς και μετά ο Κυριακού. Ναι. Εγώ είχα υπορία. Άλλο πρόγραμμα είχα στο Δήμο, άλλο είχε. Όταν έλεγα να διατηρήσουμε τον οικισμό, το πίστευα. Δεν έκανα το καφενείο το παραδοσιακό που ήταν αποχωρητήρια και το έκανα. Ναι, ναι, εγώ το έκανα το καφενείο. Ήταν να πάνε τουαλέτες. Με τούβλα. Αλλά βρίσκεις τον Κυριακού, ο οποίος ήταν διορισμένος δήμαρχος. Ήταν από την αστυνομία. Το 1959 ήταν κατέφθηκε ένας δήμαρχος μόνος. Τον υπόλοιπο τον άλλον που είχε τσενώσει ο Σκέλντρου, τον πήγε η αστυνομία και έφυγε. Ο δήμαρχος ο προηγούμενος ήταν αριστερός, ο Ματακούλης. Και έπρεπε να φύγει. Αυτός που θα κατέβαινε στις εκλογές και ήταν φίλος του Βούτου και πρόεδρος του Τουριστικής Επιτροπής Μολύβου, που αυτός αγόρασε τη Σχολή Καλών Τεχνών και την παραχωρήσαμε με έρανο δικό μας, με λεφτά δικά μας, όχι ο Δήμος. Την παραχωρήσαν στο Πολυτεχνείο και έγινε το κτίριο και ερχόταν η Σχολή Καλών Τεχνών. Αυτός ήταν ο. Χατζηαποστόλης. Χατζηαποστόλης. Αυτός ήθελε να κατεβεί για δήμαρχος και τον πέσε να μην κατεβεί και κατέβηκε μόνο σου. Ένα κέντρο ήταν ο Χατζηαποστόλης. Ένα κέντρο. Mm-hmm. Κατέβηκε μόνο. Αυτός αγόρασε τη Σχολή Καλών Τεχνών. Σαν τουριστική επιτροπή που ήταν πρόεδρος τουριστικής επιτροπής. Άρα δεν ήταν δωρεά του κράτη όπως είχαμε πει την άλλη φορά. Όχι. Ότι δεν ήταν δωρεά του κράτη. 30.000 το αγοράσαμε και εγώ μέσα από 30.000 έδωσα 200. Είμαστε καμιά. 30 άτομα στο Μόλιβο που κατά διαστήματα χρηματοδοτούσαν το Δήμο και έπαιρνε ορισμένα πράγματα. Για την Επιτροπή. 200 δραχμές. 30.000 έκανε όλο. Οι κράλοι, ενώ τα αγοράσαμε το σπίτι, πήγε και πήρε τις λάμπες που είχε μέσα και πόρτες ζωγραφιστές, πήγε και τα πήρε από μέσα. Και όταν έγινε δήμαρχος, εγώ τα ζητούσα. Ότι εμείς αγοράσαμε το σπίτι διπλωμένο, τι έγινε τα έπειτα. Ξέρετε, το λέω γιατί στην προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε κάνει. Ετέθη το ερώτημα πώς απέκτησε ο Μόλιβος στη Σχολή Καλλιτεχνών και η καθολική εντύπωση είναι ότι αυτή ήταν το δωρεά του κράλη. Η ιδιοκτήτη δεν το λέει. Η καθολική εντύπωση λοιπόν είναι ότι είναι δωρεά του κράλη. Και όταν το είπαμε στην προηγούμενη συνέντευξη ότι τελικά αυτό αγοράστηκε από το Δήμο, έτσι εγώ εντυπωσιάστηκα. Υπάρχει λαθεμένη αντίληψη. Βέβαια. Σε πολλά υπάρχει λαθεμένη αντίληψη. Πολλά πηγαίνουν τέτοια. Ήμουν τακτικός απάνω στο Δήμο και πριν πάω. Ήμουν μέσα στα πράγματα. Μέσα στα πράγματα και βοηθούσα πολύ για το Δήμο και οικονομικά. Είχα 50 εργάτες και δούλευαν για μένα, σαν εργολάβος. Είχα ένα ξυλουργείο και είχα μέσα 7 υποτροπή και μαραγή. Έπαιρνα την οικοδομή από θεμέλιο και έδινα το κλειδί. Οροφές, ταβάνια, πατώματα, παράθυρα, έπλα. Και όταν βγήκα στο Δήμο, το πάνω όλα αυτά. Θεώρησα καλό ότι. Ή θα με πουν κλέφτη, γιατί θα κλέβω σαν εργολάβος και σαν δήμαρχος τα υλικά. Ή θα είσαι δήμαρχος.
ή θα είναι αφήσω το Δημαρχηλείο και θα βλέπω δουλειά. Mm-hmm. Δεν με παρακάλεσε κανείς να κατεβώ, εγώ ήθελα να κατεβώ. Άρα έχω υποχρέωση τώρα να πληρώσω τη ζημιά και όπου βγει. Mm-hmm. Δεν γύρωσα ζημιά, τα έφαγα όλα αυτά. Πρόσθετα τα μηχανήματα, πάντα αυτοκίνητα, οι πετονιέρες, πάνε όλα. Γίνεται λοιπόν 21η Απριλίου και στα χρόνια λοιπόν αυτά είμαι κοντά στο Ρήμα. Βοηθούσα με 67-74, πάλι εγώ, σαν εργολάβος, που δεν υπήρχαν και τότε λεφτά, όταν είχε ο Δήμος να κάνει ένα έργο, ένα ντουβάρ κάπου, ένα επισκευή σε ένα κτίριο, έστειλα συνεργεία ειδικά και το έκανα και πληρωνόμουν σε ένα χρόνο. Με δήμαρχο τον Κυριακού. Με δήμαρχο τον Κυριακού. Ο οποίος έμεινε και σε κούντα δηλαδή. Ναι, το 1974 έφυγε. Και εν συνεχεία βγήκα εγώ δήμαρχος το 1975, ήμουν κοντά στα πράγματα. Άρα είχα ένα πρόγραμμα σχεδιάσμα στο μυαλό, τι θέλει ο Μόλιμος. Πάμε λίγο σε αυτό. Ξεκίνησα λοιπόν. Θες ακόμα και από τα έργα που γινόταν τότε επί μερών του και από τις συζητήσεις που έκανα μαζί του και από τα χαρτιά που διάβασα, βρήκα ορισμένα πράγματα από τον προηγούμενο. Βρήκα τις αιματικές πηγές, οι οποίες ήταν με χαρτόνια και με λαμαρίνες γκρεμισμένες ισορροπές. Εκτός λοιπόν από αυτές τις αιματικές πηγές, μεταξύ Μόλιβου και Σκαμιά που έκανε εκείνο το δρόμο, τον παραλιακό, δεν ξέρω αν πήγες ποτέ, Εφθαλούς, Καλασκαμιά, τον παραλιακό, τον έκανα εγώ. Εσείς τον ανοίξετε αυτόν τον δρόμο. Εύχομαι να μείνει κομματόδρομος και να μην το ασφαλτοστρώσουν. Δηλαδή αυτό το έγκλημα, για μένα είναι έγκλημα να το ασφαλτοστρώσουν. Είναι η καλύτερη διαδρομή του νησιού. Ναι. Όταν στη Μεσαρία, όταν πάμε εκεί, στο μέσο του δρόμου, η θάλασσα βγάζει καπνό. Ναι, το έχω δει. Εκεί υπάρχουν τα μεγάλα θέρματα. Το ποτάμι, το υπόγειο. Εκεί, στην επιφάνεια, δεν ξέρω αν είναι μεγιώτρης που έχει δεξιά. Στην επιφάνεια των νερών 90 βαθμοί. 90 βαθμοί. Με παίρνει τηλέφωνο η Θέκλα μια μέρα και μου λέει: συζητούν από την ΕΤΒΑ. Εγώ δάνειο με την ΕΤΒΑ, δεν έχω. Παίρνω τηλέφωνο, είχαν αφήσει ένα τηλέφωνο. Και μου λέει: Δήμαρχε, θέλουμε στην Αθήνα. Πάω στην Αθήνα, πάω στο ένα αρμόδιο γραφείο του ΕΤΒΑ που ασχολείται με τι αιματικέ πουλιέ. Και μου λέει: Σαν θέλουμε μαζί, ήταν στην Τηλή, πήγαμε, είδαμε την περιοχή αυτή και μα είπαν ότι ο μόνο που μπορεί να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα είσαι εσύ. Αυτό λέγαν πάντα πνευματικά. Στο Δούκα θα πάτε. Στο Δούκα θα πάτε, ναι. Η ΟΚ έδινε 700 εκατομμύρια για να κάνουμε ερευνητικές γεωτρήσεις, για να κάνουμε μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 3 ΜΒ. Από το ζεστό νερό. Ναι, λογικό. Γεωθερμία. Από το ζεστό νερό. Η μελέτη είχε κάνει ένα γαλλικό γραφείο και ήταν 21 περιοχές σε όλη την Ευρώπη. Τέτοιες που μπορούσε να γίνει. Ξεκινούσαν όμως από την Άργεν, από μένα. Η ΕΟΚ ζητούσε να γινόταν ένα σύνδεσμος των κοινοτήτων, Σκαμιά, Λεπέτινος, Άργεν και Μόλιβος, και τότε θα χρηματοδοτούσε το έργο. Και όχι σε έναν Δήμο. Εγώ λοιπόν έτρεχα να μπορέσω να τσισπυρώσω αυτή. Α, με γράφει τα γράμματα, τα έγγραφα που έκανα στην ΕΟΚ, μου τα έγραφε η ΕΤΒΑ, και τα αντέγραφα εγώ και τα έστελνα στις Βρυξέλλες. Κατανοητό, σωστό. Το καταλαβαίνεις. Με έδωσαν και τη μελέτη. Εκεί μέσα μπορούσαμε, έπρεπε να έχουμε 500 κυβικά νόρα νερό ζεστό, το οποίο θα κινούσε το φρέον, το έκανε από υγρό, θα το έκανε από αέριο, θα το έκανε υγρό αέριο και θα κινούσαμε τουρμπίνες για να κάνουμε το ρεύμα. Θα παίρναμε κρύο νερό από θάλασσα 1500 κυβικά την ώρα. Εγώ ανησυχούσα βέβαια για όλα αυτά, αλλά αυτοί με καθησύχαζαν και με έλεγαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπερδεύω στα κανάλια Νομαρχίας, Κουκουέ και Πασόκ. Πασόκ ήταν τότε. Και εδώ είναι τα συμβούλια απάνω στα χωριά. Νομίζαν πως το νερό είναι δικό τους, γιατί το χωράφι ήταν δικό τους, ενώ το νερό δεν ήταν δικό τους. Το νερό ήταν του Δήμου. Μπορούσαμε να τα αξιοποιήσουμε όλες οι κοινότητες μαζί και να κάνουμε το έργο αυτό. Και παράλληλα, αν δεν επιτυχαίναμε το έργο να κινήσουμε τις τουρμπίνες να κάνουμε ρεύμα,
θα βγάζαμε ζεστό νερό να κάνουμε θερμοκήπια. Αυτό το σέρε θερμοκήπια και ήρθε ο καλλιέργεια. Έξω, με ζεστό νερό. Και πολλά άλλα πράγματα. Και πολλά άλλα πράγματα. Έγινε και ο δρόμος, οπότε όλη η περιοχή αυτή ήταν μια ζωή. Και είχα να κάνω τώρα, παιδιά, με τον περιφερειάρχη και με τον νομάρχη, οι οποίοι δεν δίναν σημασία. Να πηγαίνω στην Ομαρχιακή, το Πασό, και να λέω, ρε παιδιά, επηρεάστε τους συμβούλους απάνω στα κορία. 700 εκατομμύρια θα πάρουμε από Βρυξέλλες να κάνουμε δοκιμαστικές γεωτρήσεις και μετά να πετύχουμε να κάνουμε το έργο. Καμπάρι. Καμπάρι, είναι στο Κουκουέ. Και εκεί. Οι σύμβουλοι εδώ, Κουκουέ, Πασόκ, δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε το. Οπότε τι καταφέρνω και λέω στον Ομάρι. Λέω στον Ομάρι ότι θα σας γράψω σε εφημερίδες. Και έφτασα πια. Mm-hmm. Ότι υπάρχει αυτή η πρόταση από την απογαγική εταιρεία. Όλη την ιστορία. Από την ΕΤΒΑ. Και από το Βρυξέλλες και κολλάει σε εσάς. Και παίρνω τον Ομάρχη και πάμε πάνω μαζί με το ΕΛΚΕΠΑ, με την προϊσταμένη του ΕΛΚΕΠΑ από τη γη. Και ο Ομάρχης και ένας σύμβουλος του Ομάρχη, ένας μηχανολόγος, δεν είχε διαβάσει το θέμα. Και όταν πήγαμε μέσα στο καφενείο, ρωτά τον μηχανολόγο τι να πει. Και λέω, ήρθαμε εδώ για ένα τέτοιο έργο, βασικό μεγάλο έργο, και δεν διάβασε το θέμα τι να πει στον κόσμο. Ποιος ήταν ο Ομάρχης τότε? Και το κέντρο. Ένα τραπεζικό υπάλληλο. Πώς τα λένε, έχει σημασία. Ναι, κέντρος. Κέντρος. Ναι. Διορισμένος. Ναι, ναι, διορισμένος. Οπότε έμεινε το έργο, από τότε περάσαν τόσα χρόνια. Δεν έγινε αυτή. Ερχόταν από την Ιταλία καθηγητή πανεπιστημίου και παρακολουθούσαν τα νερά. Α! Και τελείωσε αυτό το θέμα. Επειδή μπήκε στο μυαλό εμένα, μην τυχόν τα αέρια, καρκινογόνα αέρια που βγαίνουν από τις τρύπες αυτές, από τα αιματικά νερά, μολύνουν την ατμόσφαιρα. Πάω στον καθηγητή του Πολυτεχνείου Πατρών, στον Βαρνάβα, και του λέω, θέλω μια μελέτη, έκανε μια μελέτη για τη Σαντορίνη. Θέλω μια μελέτη για το μεγάλα θέρμα στο Μόλυβο. Υπάρχει αυτή η μελέτη, υπάρχει αυτή η έρευνα από ιταλική, από γαλλική εταιρεία. Κάνει προσφορά, όλα αυτά, κάνει προσφορά το Πανεπιστήμιο Πατρών ο Βαρνάβας, και αν στέλνει ότι θα έρθουμε 4 καθηγητές, τόσοι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο. Ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστήμιου. Με 7 εκατομμύρια, τι. Θα τα έβρισκα εγώ τα λεφτά, γιατί δεν υπήρχαν τα λεφτά. Γιατί, να μου πει εμένα, πριν γίνουν τα έργα, να μου πει το Πανεπιστήμιο ότι όταν αυτά βγουν στα τα αέρια στην επιφάνεια και θα βγάζουν 500 κυβικά ζεστό νερό την ώρα. Αν θα έχει επιπτώσει στην ατμόσφαιρα. Και φεύγουν, μένουν και αυτά. Δηλαδή, όλα αυτά που λέω τώρα, πώς είχαν φτάσει μέχρι εκεί. Φύγατε από δήμαρχος και τελείωσε. Τελείωσε. Δεν υλοποιήθηκε. Δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Μα εδώ και έκανε τυχομαντερή κάθε χρόνο. Λοιπόν, τυχομαντερή που λες τώρα, με το Πανεπιστήμιο Αιγαίο. Ποιος την άνοιξε αυτή τη τυχομαντερή? Εγώ βρήκα τυχομαντερή. Πού το φυλάκιο 13, το ξέρετε? Στο κάστρο απέναντι. Ναι, φυσικά, το γνωστό φυλάκιο. Εκεί δίπλα τα σκουπίδια. Ναι. Εκεί και έκανε τα σκουπίδια. Και όταν τα βάζα. Κάθε χρόνο, έτσι. Κάθε μέρα! Κάθε μέρα. Όταν το βράδυ έκαμε τα σκουπίδια και ο καπνός πήγαινε μέσα στο Μόλυβο, με έλεγε μια Ελβετίδα που είχε σπίτι εδώ, εργολάβος. Ξέρεις ρε Κώστα ότι αυτός ο καπνός μολύνει τις μολυβιάτες και εμάς. Τότε έμαθα εγώ ότι το μεθάνιο και αυτά όλα που βγάζουν τα σκουπίδια. Τον άνθρωπο. Όταν έγινε λοιπόν δήμαρχος, παίρνω από εκεί τα σκουπίδια και τα πάω εκεί απάνω. Αλλά εγώ δεν τα πήγα να τα πετάξω εκεί απάνω. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίο έκανε μελέτη να γίνει χωματηρή υγειονομική ταφή. Και πήρε και τα λεφτά από το Πεχοδέ να πάρω μηχάνημα που θα έθαβα τα σκουπίδια. Θα κάναμε έργα απάνω, να μην φεύγουν τα νερά που πλημμυρίζαν από το σκοπιδότοπο και πηγαίναν στον ποταμό. Ο ποταμός πλημμυρίζει τον κάμπο με τα υπόγεια νερά. Έφυγα, δεν έγινε. Μετέφερε τα σκουπίδια, αλλά δεν έγινε ποτέ υγειονομική ταφή. Πήραν τα λεφτά και αγοράσαν αυτοκίνητο από αρματοφόρο. Εδώ δε στον κάμπο, να πάμε τώρα σε άλλο έργο, που οι κούλες και τα ξενοδοχεία δεν είχαν βόθρους στεγανούς, τις υποχρεώνουν να κάνουν στεγανούς βόθρους με τσιμέντα. Πολιτικό κόστος, Να έχεις τώρα μια κούλα εκεί. Είναι τεράστιο κόστος. Τα δωμάτια, και να τον πεις σε αυτόν ότι θα τα κλείσει τα δωμάτια, εάν δεν κάνεις στεγανό βόθρο να μεταφέρουν με βιτίο τα απόβλητα. Και ζητώ μέσω γεωλόγων που ήρθαν και κάνουν μελέτες
να μην μολυνθούν τα υπόγεια ύδατα που είναι σε 16 μέτρα κάτω από νερό, να κάνουμε αποχέτευση. Και πήρα τα πρώτα 60 εκατομμύρια και γίνεται η αποχέτευση. Βιολογικό ζητούσα από το 1978. Και με έλεγαν από το Υπουργείο Συντονισμού. Δική σας αίτηση ήταν για το βιολογικό. Με έλεγαν από το Υπουργείο Συντονισμού. Κατ' φίλοι πάλι και ρε δήμα. Δεν έχει έρθει κανείς να γυρίσει βιολογικό καθαρισμό. Στην Ελλάδα. Αρχή θα κάνουμε από σένα, αφορμή θα βγάλουμε να γυρίσει ένα βιολογικό καθαρισμό. Του λέγανε παιδιά. Εγώ που το γυρίσαμε πρώτο, κάντε με το έργο. Τελικά πάω στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Μόλι τα πανεπιστήμια έκανα μελέτε. Μόλι τα πανεπιστήμια. Και ξεκινάει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου να κάνει το βιολογικό καθαρισμό τη μελέτη. Mm-hmm. Αφού την έβγαλα πρώτα δημοπλασία τη μελέτη και πήρα προσφορέ. Για ποια χρονιά ξεκίνησε η μελέτη? Το 88. Το 88. Πήρα προσφορέ από εργολάβο, από τεχνικά γραφεία. Αλλά μετά προτίμησα να το δώσω στο Πανεπιστήμιο που χωρί τη δημοπλασία μπορούσε το Πανεπιστήμιο στο ερευνητικό πρόγραμμα να πάρει δουλειά χωρί τη δημοπλασία και να πάρει τα λεφτά το Πανεπιστήμιο. Φεύγω από του εργολάβου και πάω στο Πανεπιστήμιο. Και αφήνω τη μελέτη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίο να γίνεται και τα 60 εκατομμύρια να ξεκινήσουμε και στο πρόγραμμα, το νομαρχιακό πρόγραμμα, 1.300.000 EQ. Ήταν EQ τότε. EQ. Αφήνω νομισματικές μονάδες. Και ακόμα τώρα ο βιολογικός από το 90. Έγινε μελέτη μέχρι το 90. Όχι, εγώ την άφησα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίο. Να γίνεται. Να γίνεται. Φύγατε και γινόταν η μελέτη. Έρχεται και γινόταν η μελέτη. Τελικά έγινε, μάθατε. Έγινε και έγινε ο βιολογικός τώρα, αλλά ξανά λειτουργεί καλά. Πέρσι έρθει να λειτουργεί. Εμάς... Το 2010 έρθει να λειτουργεί. Ναι, και ήταν να έρθει και ο υπουργός να το, να το εγγενιάσει. Εμείς... Σε μαζί κάτι τέτοια έρχονται οι υπουργοί. Σε κάτι δεν ήρθε, γιατί ήταν πάνω στον Καλλικράτη, ήταν ο υπουργός εσωτερικών. Εγώ είχα σκοπό να γινόταν αλλού. Αλλού η χωροθέτηση. Ακριβώς, ήταν η αρχαία μύθιμνα και ήξερα ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα στο σημείο αυτό με την αρχαιολογική υπηρεσία. Και δεν έπρεπε να γίνει. Εκεί. Εκεί που έγινε. Θα τα πηγαίναμε σε ένα βοσκότοπο δημοτικό, εκεί που τελειώνει η Ελιές, με αντλίες όπως είναι και Σμιτιλή που πάει με βότρο και με κάμπινγκ, δηλαδή. Πάνω στο βουνό που έχει ένα πλατό και με το νερό αυτό θα φύτευα όλο το ξερότοπο αυτόν με πράσινο, με άγρια δέντρα και θα τα ποτίζαμε με το νερό αυτό και όλο το βουνό αυτό το ξερό θα το έκανα ένα δάσος. Θα εκμεταλλευόμουν το νερό για τη δουλειά αυτή. Και λοιπόν έμεινε. Πάνω από την κούλα του Κυριακού δηλαδή. Προς την Εφταλή. Όχι, από εδώ. Από εδώ, όχι από την κούλα του Κυριακού. Από εδώ, την πλευρά του κάμπινγκ δηλαδή. Από την πλευρά του κάμπινγκ μέσα στο βάθος. Μέσα στο βάθος. Δεν θα φαινόταν από το χωριό. Εκεί. Που έχει πάλι πάνω στην κορφή μια κούλα εκεί. Μια πολύ όμορφη κούλα. Δεν ξέρω τώρα αν έγινε. Όχι, παλιά. Εκεί ήταν για να γίνει και η λιμνοδεξαμενή. Για αυτό θα ρώταγα, λιμνοδεξαμενή. Λοιπόν, από όσο ξέρω αυτή έγινε... Βρίσκω νερό, όταν πήγα στο Δήμο, mm-hmm. βρίσκω ένα πηγάδι με 300 κυβικά νερό που έγινε το 65 όταν ήμουν και εγώ σύμβουλος. Σε ποιο μέρος? Παροχή νερό, μέσα στον κάμπο, πηγαίνοντας στο βαφιές τελείας μέσα. Mm-hmm. 300 κυβικά νερό ήταν η παροχή το 24ωρο και βρίσκω και από την Άργυρο που κατέβαινε ένα πηγαίο νερό, αλλά 300 κυβικά, 600 κυβικά. Αυτό ήταν το νερό μας στο χωριό το 1975. Ενώ χρειαζόταν περίπου. Να σε πω τι άφησα εγώ. Ξεκινώ λοιπόν, φέρνω γεωλόγους εδώ, από το ΙΓΜΕ, από το Υπουργείο Αιγαίου και ξεκινώ την πρώτη γεώτρηση. Βρίσκω 30 κυβικά νερό. Κάνω δεύτερη γεώτρηση και βρίσκω άλλα 40 κυβικά. Κάνω τρίτη γεώτρηση και βρίσκω άλλα 30 κυβικά. Και όταν έφυγα τους άφησα. Από 600 κυβικά. Όταν έφυγα τους άφησα κάπου 3.000, συγγνώμη. 3.000 κυβικά νερό. Αλλά επειδή τον 88 μπήκε η θάλασσα μέσα και κατά τις μελέτες των γεωλόγων, επειδή τα νερά μας είναι επιφανειακά, ο κάμπος είναι προς χώσεις. Mm-hmm. Χαλή κι άμα σκάψεις 50 πόντι είναι χαλή κι άμα από κάτω. Όταν δεν έχει βροχές και αντλήσουμε παραπάνω, κατεβαίνει η στάθμη του νερού το και μπήκε, το 88 μπήκε μέσα η θάλασσα. Αυτή είναι και η λειτουργία του γλυκού νερού, αποτρέπει την είσοδο της θαλάσσης. Αυτό που λένε οι γεωλόγοι, ότι το νερό πάει στη μαμά. Έτσι. Έτσι. Μαμά είναι η θάλασσα. Ναι. Έτσι το παρουσιάζουν, ναι. Το λέγανε οι γεωλόγοι. Λοιπόν,
μπήκε το νερό, η θάλασσα μέσα και πρώτη λιώτη στο Αγίου Γνατίου που είναι η πιο μεγάλη, είναι θάλασσα. Ναι. Γράφω από τις εφημερίδες. Ο τύπος δε, όλος ο τύπος ο τοπικός και αθηναϊκός, χωρίς να έχω πληρώσει ποτέ μια δραχμή και τηλεόραση τότε η ΕΡΤ, οπότε έστειναν κείμενο ή οπότε έπαιρνα τηλέφωνο, έλεγα 5 εγώ και γράφαν 15 αυτοί. Ωραία, άρα το, στέλνω το δημοσιοποιείς. Στέλνω ένα κείμενο ότι το νερό έγινε θάλασσα. Αρχίζουν λοιπόν οι εφημερίδες, μεγάλα γράμματα, πάει ο Μόλυμπος στην ώρα θάλασσα, οπότε άρχισε το χρήμα από τα Υπουργεία να ρέει στο Μόλυμπο. Οι καινούργιες έρευνες για την Εφταλούτη, για το να κάνουν καινούργιες δεξαμενές και τέτοια, με προτάσεις που είχα. Δεν έφτανε όμως αυτό, τους είπα ότι θέλω και γίνω δεξαμενή. Άκουγα εγώ στην Κύπρο ότι είχε πρωτογίνει οι γυμνοδεξαμενές. Και ζητώ και πάμε και βρίσκουμε τόπο στον Καράτεπε. Σε δημοτικό τόπο. Τότε το Υπουργείο Αιγαίου, το Υπουργείο Γεωργίας, έλεγε να βρίσκουμε τόπο δημοτικό να μην πληρώνουμε πολλά για αγορές οικοπαίδων. Ναι, πάνω τριώσει. Και θα ήταν η δεξαμενή του Μόλυβου. Φεύγω εγώ από το Δήμο, μεταφέρεται από εκεί η γυμνοδεξαμενή. Και πάνε και δίνουν 150 εκατομμύρια πήγε αγορές οικοπαίδων και την κάνανε εκεί πέτρα και μόλυβο. Για να εξυπηρετεί και την πέτρα και το μόλυβο. Και αυτή η γυμνοδεξαμενή, οι πρώτες που είχα κάνει εγώ ήταν να, να παίρνουμε νερό, να δηγίζουμε από εκεί. Αλλά αν κάνανε οικονομία στο νερό, δεν θα χρειαζόταν. Θα ήταν μονάχα να ποτίζουμε τον κάμπο. Το νερό είναι αρκετό. Τώρα δίνω να γεμίζουν πισίνες. Έγραψα στον Καραντών το 2008, το 7 του Γενάρη. Μη σκορπάς το νερό. Δεν έχουμε νερά, τα νερά είναι ορισμένα. Όσες γεωτρήσεις κάνουμε, το λιγνιτό θα πάρουμε. Εκτός αν βρούμε στην Εφταλού καινούργια νερά. Αυτή δίνουν. Πάρε εσύ. Πάρε ντομάτες και μελιτζάνες. Εγώ δεν έδινα νερά για τέτοια πράγματα. Για ξενοδοχεία το 87 είχα 50 αιτήσεις για να γίνουν ξενοδοχεία. Μεγάλα ξενοδοχεία. Με ξένοι ιδιοκτήτες και μολυβιάνες. Είχα συνοηθεί με τα Υπουργεία ότι αν δεν έχετε δικιά μου βεβαίωση ότι έχω νερό, δεν θα χορηγείται ούτε άδεια σκοπιμότητος, ούτε δάνεια του Υπουργείου Συντονισμού, ούτε άδεια από το ΝΕΟΝ. Όλες οι υπηρεσίες και αυτό είναι τεράστιο πολιτικό κόστος. Το πέρασε εγώ. Ο νομάρχης έλεγε στους αρχιτέκτονες και ερχόταν στο γραφείο και μου λέγανε θα έρθει να κάνει έλεγχο στο νερό, ότι έχει πολύ νερό. Η απάντηση που έκαναν οι αρχιτέκτονες παραγγέλλοντα από μένα ήταν να πάει στο χωριό να κάνει έλεγχο. Αυτή ήταν η γλώσσα η δικιά μου, στο νομάρι. Να πάει, δεν τολμούσε να έρθει. Πηγαίνα και λέγανε αυτό μας είπε ο Δήμαρχος, αλλά δεν τολμούσε να έρθει ο νομάρχης εδώ και να πει γιατί το είπες αυτό. Γιατί δεν έλεγε το νερό δικό μας. Το νερό το φέραμε εμείς, με προσωπική εργασία από το βουνό, 15 μέρες δουλέψαν όλοι οι μολυβιάτες, και εγώ αυτοί οι μολυβιάτες χωρίς νερό δεν θα τις αφήσω ποτέ. Έβλεπα όμως όταν γίνουν 50 ξενοδοχεία. Ότι θα τέλειωνε. Τέλειωνε και μόλι. Η γυμνοδεξαμενή ήταν έργο μετά το 91. Το 91 άρχισε. Και γιατί δεν δίνει νερό στην πέτρα. Δεν το ζητούν οι πετρινοί. Έξω με το πέτρα. Είναι πολύ έξω. Τώρα βγήκαν τα λεφτά για να κάνουν. Να τότε που εγώ δεν έδινα λεφτά για νερά για ξενοδοχεία, ο πάπος στην πέτρα χορηγούσε βεβαιώσεις. Πάρτε και κάντε ξενοδοχεία. Και τα έλεγα ρε στρατή. Εγώ έχω το νερό αυτό. Η πέτρα δεν έχει νερό. Μέσα στις γόνες που υπάρχει νερό δεν ήταν πόσιμο. Είχε πρόβλημα το νερό. Μη χορηγήσετε τις βεβαιώσεις. Ας έχουμε πιο λίγα ξενοδοχεία. Ακόμα έχει πρόβλημα η πέτρα με το νερό. Ναι, θα έχουμε καλύτερο τουρισμό άμα έχουμε πιο λίγα ξενοδοχεία. Τώρα θα ήταν όλα κλειστά αυτά. Εγώ δεν παράλληλα με τον τουρισμό και με αυτά. Βοηθούσα την Αλία, βοηθούσα την γεωργία, την κοινοτροφία. Γιατί προέβλεπε ότι αν καμιά φορά ο τουρισμός δεν πάει καλά, θα ρημωθεί ο τόπος. Τουλάχιστον να ζει η Αγία, να ζει η κτηνοτροφία, να μπορέσει να δει ο τόπος αυτός χωρίς τουρισμό. Αυτό που έχουμε τώρα. Τα μαγαζιά σιγά σιγά θα κλείνουν αν και το χρόνο πάει αυτή η κατάσταση η ίδια. Αλλά συγχρόνως δεν έχουμε ψάρια πια. Τα χωράφια είναι παρατημένα. Τα ζώα είναι άρρωστα τα πιο πολλά. Από την Καβάλα και από τη Θεσσαλονίκη έρχονται και ψαρεύουν στο πέλαγος εδώ στον πάγκο. Πάνω στον πάγκο και βγάζουν ψάρια. Εμείς δεν ξέρουμε. Οι Ιταλοί ερχόταν. Και φορτώνα καεί και εδώ. Έχει αδειάσει. Γκρινιάς. Γιατί είναι πολλά εργαλεία. Και με πολλά μηχανήματα. Μεγάλα τα εργαλεία. Εκτός λοιπόν από τα έργα αυτά ήταν το πού θα πηγαίνουν τα αυτοκίνητα. Πού θα βάζαμε τα αυτοκίνητα. Εγώ είχα μέσα στο μυαλό είχα
οραματιστεί πώς ήταν ο νομόλυβος σε ορισμένα χρόνια. Και μέσα στα έργα που ζητούσα το 1977-78, γύρευα στην ομαρχία πάρκινγκ. Και μου λέγανε από τον προγραμματισμό, ρε, ο Δήμας με τη Λίνης δεν γυρεύει πάρκινγκ και γυρεύσει εσύ. Τους έλεγα, άσε τι κάνει ο Δήμας με τη Λίνης. Δώστε με ένα λεφτά να κάνω το πάρκινγκ και άσε τι κάνει ο Δήμας με τη Λίνης. Τελικά από εδώ δεν μπορούσα να πάρω λεφτά και έπαιρνα από την Αθήνα από τον ΕΟ. Από εκεί δίνανε λεφτά. Και έκανα το πρώτο πάρκινγκ, έσκαψα το βουνό εδώ στην Παιδική Χαρά από πάνω. Βουνό ήταν. Ναι. Όπως είναι ο υπόλοιπος δρόμος, έτσι ήταν. Το έσκαψα αυτό τα βράχια, τα πέταξα, έκανα τον ντουβάρι αυτό το τυχείο τσιμεντέριο με επένδυση, στήριξα το βράχο από πάνω και παίρνει αυτοκίνητα. Και από κάτω έχτισα φάρδινα το δρόμο, όπως ερχόμαστε, δεν είναι δεξιά, τον βάζουν τα αυτοκίνητα σε ένα καλντερίμα πάνω. Ναι. Και αυτό είναι, έγινε προσθήκη. Έκανα τυχείο τσιμεντέριο με επένδυση, τον βάζωσα μέσα και έγινε το πάρκινγκ αυτό. Και εν συνεχεία, μετά από αυτό, παίρνω το κτήμα πάνω από το σχολείο, το δημοσίο, το 1983, το οποίο παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στο Δήμο για πάρκινγκ, όχι η χρήση του κτήματος, όχι η ιδιοκτησία, και θα έπαιρνε και το Υπουργείο Οικονομικών το 50%. Εκεί να δεις 7 χρόνια δικαστικοί αγώνες. Εκεί να δεις τον Υπουργό να γυρεύει να πάρει το κτήμα από μένα και να το δώσει μέσω βουλευτού με τη Λίνη στη Γενέλη, να το πάρει και να το δώσει στον καταπατητή. Είχε καταπατητή μέσα. Αυτό με το ξενοδοχείο στο λιμάνι, Αστέριος. Υπόλοιπο. Τικές. Τικές, πράγμα. Αυτός ήταν καταπατητής. Με αυτόν είχα ιστορίες. Και πήρα το κτήμα αυτό που βάζει τώρα μέσα 500 αυτοκίνητα. Εκτός από αυτό, εκεί που είναι ο βαφιό. Φέτος, πέρσι έγινε κάτι, εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε. Το χαλάσανε. Δηλαδή το ασφαλτοστρώσανε με αποτέλεσμα... Απαγορεύω, η παραχώρηση του κτήματος αυτού, για να γίνει από το Υπουργείο Οικονομικών, έπρεπε να υπάρχει η γνωμάτευση του ΙΠΕΧΟΔΕ. Η αρχιτεκτονική επιτροπή του ΙΠΕΧΟΔΕ να γνωμάτευε και να έλεγε να παραχωρηθεί στο Δήμο. Πήγα εγώ στους αρχιτέκτονες που γνώριζα εκεί και τους λέω, παιδιά, αυτό είναι λεόχτημα. Είχα και φωτογραφία. Εσείς ήταν οι συγκριτήτες του Υπουργείου Οικονομικών να μην κοπούν ελιές και να μείνει το κτήμα όπως είναι. Το είχα βγάλει δε και στη μελέτη που έκανα στο μόλυβο πράσινο για να μην χτιστεί ποτέ κανένα τριόροφο και προσβάλλει το μόλυβο χτίζοντας μπροστά κτίρια. Ναι, κατάλαβα. Απόλυτα λογικό. Και πήγαν και το χαλάσαν και κόψαν και τσαλιές, κόψαν και μέσα στο σχολείο για να κάνουν μπάσκετ. Ενώ μπάσκετ είχαν στο γήπεδο μέσα. Σπατάλες είναι αυτές. Ένα άλλο κτήμα που βρισκόμουν στη διαδρομή να αγοράσω ήταν για να κάνω βενζινάδικο μέσα. Όπως είναι ο δρόμος για το Βαφιό και για τα Δελφίνια, αυτό πήρε Πανατέλα. 18 στρέμματα το κτήμα. Αυτό βρισκόμουν στις διαπραγματεύσεις να τα αγοράσω και να κάναμε μέσα πλυντήριο, βενζινάδικο, ένα καράζ και να δουλεύαν και 3-4 παιδιά. Και πάρκινγκ για τα αυτοκίνητα. Και αυτό το βρήκαν, δεν έγινε. Έκανα πάρκινγκ πάνω στο κάστρο. Από τα αγόρα σου Πανατέλας μετά. Ναι, πάμε πάνω στο κάστρο, δεξιά όπως ανεβαίνω απέναντι στο πυλάκιο, με μπάζα ψυχοδομές. Έχω πάει ένα πάρκινγκ τεράστιο για να μπορούν τα αυτοκίνητα του κάστρου να μην ανεβαίνουν μέχρι πάνω στις παραστάσεις, να σταματούν εκεί και με τα ποδαράκια τους να πηγαίνουν στο κάστρο. Το κάστρο αναστηλώθηκε το 1975 από τον Γιάννη τον Κοντή, που ήταν η γυναίκα Πετριανή, Γιώργο Τελευθεριάδη θεία. Και αυτός ήταν διωγμένος επί Χούντας και έρχονταν μπέτρα και έγραφε την ιστορία Λέσβος και Ανατολικά παράλια. Δύο χρόνια. Γιώργος Κοντής. Ο Γιάννης ο Κοντής. Μεγάλος αρχαιολόγος. Όταν ήρθε λοιπόν ο Καραμαλής, τον Επαύριο, επανήλθε στην Περισσία. Τον είχε διώξει η Χούντα και επανήλθε στην Περισσία. Εγώ δύο χρόνια κάθε βράδυ ήμουν μπέτρα και κουβεντιάζαμε, ακούγαμε το Deutsche Welle. Και όταν διορίστηκε, με έδωσε το ραδιόφωνο, τη φωτογραφική, τη μηχανή, τα ραδιόφωνα, όλα αυτά. Τα γνωριζόσασταν ήταν από παλιά. Δύο χρόνια. Ναι. Πήγαινα κάθε βράδυ και γυρίζαμε στο. Επιχούντας, ακούγατε το Deutsche Welle κλπ. Βέβαια. Ναι, ναι. Το γνωρίζεις, Γιώργο. Όταν δεν πήγαινα στις 6 ώρα, πήγαινα γύρω από 6,5 ώρα, έπαιρνε τέκλα τηλέφωνο. Φούντος και δεν ήρθε. Πήγαινα εκεί με την κυρία Χριστίνα, μια χρυσή γυναίκα και γυναίκα αρχαιολόγος, καθόμαστε μέχρι τις 10. Εγώ τώρα τι να πω, αυτός ήταν αρχαιολόγος. Εγώ άκουγα. Όχι, συνέχεια με έλεγε τα αρχεία, βγαίναμε, κάναμε βόλτες γύρω-γύρω στο χωριό, στα αρχαία Μύθυνα και άκουγα από τον Κοντή. Γίνεται λοιπόν γενικός διευθυντής ο Κοντής και μόλις ερχόταν με τον Υπουργό Πολιτισμού τον Τρυπάνη, με έπαιρνε τηλέφωνο από την Αθήνα και μου έλεγε, έλα στο αεροδρόμιο.
εγώ λοιπόν, μέσα στο αυτοκίνητο του γενικού γραμματέα, ο αρχαιολόγος με το ποδήλατο από πίσω και εγώ μέσα στο αυτοκίνητο και με περνούσε ο κόσμος ότι είμαι σίγουρος του υπουργού. Οπότε αρχίζει το κάστρο για να στείλω, στο Θεωρείο. Με μελέτη δική του. Με μελέτη του Κοντή. Ερυπωμένο, δεν υπήρχαν τα βεντένια αυτά και δεν υπήρχε τίποτα. Κάτω γκρεμισμένα όλα. Αρχίζει η μελέτη και βαστάει μέχρι το 1980. Η μελέτη. Το έργο. Το έργο. 75-80. Μετά ο Νιάνιας έγινε υπουργός πολιτισμού, πήρε το συνεργείο που το πήγε παραμονές εκλογών στο ΣΥΓΡ, προεκλογικά. Βγαίνει το Πασό, σταμάτησε να στείλωσε, ενώ υπήρχε ακόμα ένα σημείο από το βόρειο τμήμα να αναστηλώνονταν τον Βόρειο. Τελείωσε η αναστήλωση. Αυτή είναι η αναστήλωση των 2 εκατομμυρίων ευρώ ή... Όχι, αυτή είναι πολλά εκατομμύρια. Τώρα έγινε αναστήλωση των 2 εκατομμυρίων. Ήταν μια άλλη αναστήλωση αυτή των 2 εκατομμυρίων. Τώρα δεν έγινε αναστήλωση. Τώρα έγινε αναστήλωση. Πότε ξεκίνησε αυτή η ιστορία? Το 75 με το... Όχι, η δική σας ξεκίνησε το 75 με το 80. Τώρα τα χρόνια αυτά δουλεύαν χειμώνα καλοκαίρι. Που δουλεύανε πάνω αναστήλωση ουσιαστικά. Ναι, αναστήλωση το τι... το κάστο, φρουρίζω. Σταματάει το 80 και γίνεται μια νέα αναστήλωση. Τώρα, πριν 2 χρόνια. Πριν 2 χρόνια. 2 εκατομμύρια ευρώ. Που ήταν και το άνοιγμα της βόλτας γύρω-γύρω από το κάστρο. Δεν είναι άσχημη, καλή είναι. Πήρα την έκανα. Ναι. Πολύ όμορφη είναι. Αυτό είναι καλό. Η σκηνή, τα ξύλα όλα έχουν στραβώσει και θα πήγουν όλα αυτά από πάνω. Ναι, δεν χρειαζόταν. Έχει ένα πρόβλημα εκεί λίγο. Τι έπρεπε να κάνουν. Εδώ είναι Παναγιώτη. Και μισό λεπτά και λίγο θα μου πείτε τι έπρεπε να κάνουν. Και έχει γίνει ένα χώρο εκεί, το οποίο είναι κάτι σαν καφετέρια, ένα μυστήριο πράγμα, ένα σκέπαστρο. Α, θα σου πω τώρα. Θα πάμε εκεί. Περίμενε. Το κάστρο είχε πρόβλημα από το βόρειο τμήμα από Τουρκία. Ήταν το τμήμα που έμεινε το 80, που τα τείχη, τα δεντένια είναι γκρεμισμένα. Δεν έγινε εκεί η επισκευή του κτίριου, δεν έγινε ένα στήρο του φρουρίου. Έπρεπε λοιπόν τώρα με τα λεφτά αυτά να δουν να στηρίξουν το τείχο του φρουρίου και όχι να κάνουν ξύλινες καρέκλες και πολυθρόνες που δεν θα υπάρχουν. Αλλά στο τείχος δεν είχε λεφτά, δεν είχε μάσα. Μάσα είχε το δρομάκι αυτό να βγάλουν τις προβολείς που έφευγαν το κάτω κάστρο. Το θυμάσαι πώς ήταν παλιά? Και να βάλουν εκείνα τα φωτάκια τα μικρά που φωτίζουν μόνο τα θεμέλια και το κάστρο για να πάνε τα λεφτά. Ενώ τα λεφτά έπρεπε. Προσωπικά δεν μου φαίνεται κακό φωτισμό ο φωτισμό. Δεν φωτίζεται το κάστρο. Φωτίζεται μόνο τα θεμέλια. Το μνημείο δεν φαίνεται. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, αυτό είναι θέμα αισθητικής. Ναι, ναι. Δεν μου φαίνεται χειρότερο φωτιστικά στην νυχτερινή του, ας πούμε, όπως το λένε. Τα λεφτά αυτά έπρεπε να δοθούν στο κυρίως έργο. Αλλά δεν ήξερα ότι ο στήλος κινδυνεύουν να πέσουν κομμάτια στο βορεινό τμήμα. Δεν ξέρω τι μπορείς να περάσεις ελεύθερα από πάνω, όπως να γυρίσεις από το κάστρο και να περάσεις. Έχει πρόβλημα σε ένα σημείο. Δεν το ξέρω αυτό. Εκεί έπρεπε να δοθούν τα λεφτά. Όσον αφορά για την πλατεία αυτή. Εκεί ήταν σκουπιδότοπος, άμα ο Δημήτρης στο κομπιούτερ, ο Μουρατίδης, τα έχω δώσει και έβγαλε πώς ήταν το κάστρο, η πλατεία, πριν γίνει η πλατεία. Σκουπιδότοπος. Όλοι οι εργολάβοι πετούσαν τα μπάζα και όλες οι γυναίκες πετούσαν τα σκουπίδια. Έτσι το βρήκα εγώ. Ήταν η μισή η πλατεία. Αγοράζω από το γείτονα, από το Δήμο, όχι από το Υπουργείο Πολιτισμού, αγοράζω το μισό και μεγαλώνει η πλατεία. Και παραχωρώ δεξαμενή, η αρχαιολογική συλλογή ήταν μέσα στα υπόλοιπα του Δημαρχείου. Ακατάλληλος στόχος. Παραχωρώ στο Υπουργείο Πολιτισμού την δεξαμενή αυτή για να γίνει αρχαιολογική συλλογή. Θα τη μεγαλώναμε. Δεξαμενή ήταν αυτό το πράγμα. Δεξαμενή παλιά και έτρεχε και έμεινε. Και θα γινόταν, μπαίνει λοιπόν το τάπα την δεξαμενή, χρηματοδοτεί. Τι θα γινόταν? Αρχαιολογική συλλογή. Θα φέρνουν τα αρχεία. Θα εκτίθενται εκεί τα αρχαία που έχει ο Δήμος. Αυτά που είχαμε εδώ δεν θα φεύγαν στη Μυτιλήνη, που φύγανε όλα στη Μυτιλήνη και δεν έχουμε τώρα τίποτα. Μάλιστα. Θα πηγαίνανε εκεί μέσα. Όσον αφορά η πλατεία, πήγα στο ΝΕΟΤ και έκανα τα σχέδια να διαμορφωθεί η πλατεία αυτή. Τελικά δεν μ' άρεσαν τα σχέδια και πήγα στο ΤΑΠΑ και έκανα άλλα σχέδια στο ΤΑΠΑ. Μιλάμε για την πλατεία, την πρόσβαση στο κάστρο. Αυτό το καλδερί. Το καλδερί. Και ενώ ο χώρος αυτός είχε δοθεί για αρχαιολογική συλλογή, μετατρέπεται σε καφετέρια και δημοπρατούν για καφετέρια. Η μελέτη δε μέσα έγραφε ότι οι πέτρες που θα επενδυθεί το καλντιρί και ό,τι κάνανε εκεί μέσα θα είναι γκρι στο χρώμα του φρουρίου. Στο χρώμα του? Του φρουρίου. Του φρουρίου. Τις πέτρες του φρουρίου. Ναι, ναι. Ενώ γίνανε κόκκινες. Από κάτω η πλατεία θα είχε αναψυκτήριο
όπως ανεβαίναμε στα σκαλοπάτια αυτά, κατέβαινα... Από την κάτω μεριά, από το δρόμο. Τη μεριά της εκκλησίας. Ναι. Θα κατέβαινε ο δρόμος 2 μέτρα κάτω και το καλντιρίμ θα έπεφτε πλάκα, θα δεν έγινε επένδυση και από πάνω από κάτω δεν είχε τουαλέτες. Θα έκανε πουλητήριο το τάπα, δεν πουλάει ιστορικό υλικό και ένα τεράστιο αναψυκτήριο. Όλα υπόγεια αυτά. Και η πόρτα θα ήταν από το δρόμο και από πάνω. Η μελέτη βγήκε τον Ιούλιο του 90, 41 εκατομμύριο δραχμές. Στήχησε 90, δεν έγινε τίποτα από αυτά και έγινε από πάνω μόνο το καλντιρίμ. Η αρχαιολογική συλλογή είχε επισκευαστεί με άλλα λεφτά πριν η αρχαιολογική συλλογή. Η αρχαιολογική συλλογή τι είναι, συντήρηση των αρχαίων που είχε ο Δήμος. Όχι συντήρηση, ιεραρχία είχαμε εδώ. Ποια αρχαιολογική συλλογή. Που είχαμε στο Δημαρχείο. Συντηρήθηκε με άλλα λεφτά. Όχι συντήρηση. Με άλλα λεφτά αναστηλώθηκε το κτίριο της δεξαμενής. Το κτίριο ήταν μια δεξαμενή. Ανοίξαμε πόρτες, βάλαμε φώτα, συναγερμό για να λειτουργήσει σαν συλλογή. Και θα χτίζαμε και δίπλα ακόμα ένα δωμάτιο, οπότε αυτά που είχαμε στο υπόγειο. Θα πηγαίνανε εκεί. Πήγαινε εκεί μέσα. Τι άλλο να είναι το κάστρο και δίπλα να είναι εκεί. Οπότε τι έγινε στην πραγματικότητα, με άλλα λεφτά έγινε καφετέρια. Με άλλα λεφτά τώρα με τα 41 εκατομμύρια που βγήκε η Δημοπρασία, αυτό ονομάστηκε καφετέρια. Και μπροστά δεν έγινε η μελέτη, έγινε η μισή μελέτη, δεν έγιναν τα αναψυκτήρια, έκαναν αυτό αναψυκτήριο και εγκατέλειψαν την ιδέα του αναψυκτήριου. Του υπόγειου αναψυκτήριου. Το υπόγειο, αυτό ήταν η αρχαιολογική συλλογή. Ναι. Δεν έκαναν τουαλέτες και δεν είναι τουαλέτες τώρα. Δεν κατάλαβα κάτι χρονικά, στη χρονολογική ακολουθία. Το 90 τον Ιούλιο βγήκε αυτό Δημοπρασία. Βγήκε σαν αναψυκτήριο πια. Όχι, τον Ιούλιο το 90 βγήκε το όλο έργο Δημοκρασία. Το όλο έργο Δημοκρασία. Με την πρόβλεψη να είναι αρχαιολογική συλλογή εκεί. Ναι. Άρα σας την παραδίδουν εσάς. Ήσασταν δήμαρχος τότε. Δήμαρχος. Το τάπα την έκανε. Εμείς παραχωρήσαμε από τα Ταμεία Αρχαιολογικών Πόρων. Ωραία, ναι. Εμείς το παραχωρήσαμε το κτίριο αυτό στο τάπα για να γινόταν αρχαιολογική συλλογή. Θα ήταν δικό του το κτίριο. Μπράβο. Θα μετέφεραν από το Δημαρχείο τα αρχαία και θα τα πήγαιναν εκεί μέσα που ήταν δικά μας τα αρχαία, αλλά περιουσία του, ιδιοκτησία του, του δημοσίου, του δημοσίου, του περιοχικού πολιτισμού. Η μελέτη κόστησε 41 εκατομμύρια δραχμές. Όχι, το έργο, θα έπρεπε να στοιχήσει όλο το έργο 41 εκατομμύρια. Η δεξαμενή να μετατραπεί σε αρχαιολογική συλλογή. Όχι, η δεξαμενή για να μετατραπεί ήταν 4 εκατομμύρια. Μπράβο. Πάει το έργο αυτό, είχε γίνει. Τα υπόλοιπα ήταν υπόγεια, καφετέρια, τουαλέτες, πολιτήριο κλπ. Να φυτευτούν αυτά με πράσινο. Έρχεται το ΤΑΠΑ λοιπόν το 1990 και λέει το Δημοκρατό. Το βγάλαμε Δημοπρασία, το πήρε εργολάβος τον Ιούλιο του 90. Να το κάνει. Και άρχισε να γίνεται το 91. Μπράβο. Εγώ δεν ήμουν πια. Δεν εφαρμόστηκε η μελέτη. Η μελέτη που δημοπρατήθηκε. Δημοπρατήθηκε μια μελέτη και δεν εφαρμόστηκε. Όταν χτίσει τον Αύγουστο. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να τα δώσω γιατί θα τα δίνω όλα. Θα μα τα φέρει όταν θα γυρίσουμε το καλό του χρόνου. Ή θα στα στείλω όλα αυτά, τα βγάλω φωτοτυπία γιατί αυτοί που γνωρίζω στην Αθήνα στο Κολαγόνο, τα βιβλιοπολία. Όλα τα βιβλιοπολία και κάνω στο φωτογραφείο και τα βιβλιοπολία. Άμα μπορείς να μας τα στείλεις. Δηλαδή δημοπρατείται ένα έργο 41 εκατομμύρια, ξεκινάει το έργο και δεν τελειώνει. Έγινε άλλο έργο. Έγινε άλλο έργο. Ναι. Δηλαδή έγινε τροποποίηση της μελέτης. Έγινε παράνομο έργο, διότι αυτό είχε περάσει από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Ποιος ήταν ο επιβλέπων. Το ΤΑΠΑ. Δεν το σταμάτησε. Όχι. Ξαφνικά το ΤΑΠΑ. Πώς το λένε. Το ΤΑΠΑ, ξέρεις ποιες είναι οι υπηρεσίες. Άλλη μιλήσει μου. Δεν ξέρω τι για το ΤΑΠΑ. Και όλες αυτές είναι όλα, είναι μηχανική. Δημοπρατεί ένα έργο, 41 εκατομμύρια αναθέτει στο Γεωργιάδη, έτσι, ή στο Δούκα, ή λέει κάνει αυτό το πράγμα. Του παραδίδουν κάτι άλλο και του παραλαμβάνει. Προφανώς θα κάνει τροποποίηση στις μελέτες. Ακούς καμιά φορά, ναι, τα συμβούλια, τα τεχνικά. Ακούς καμιά φορά που λέει ότι οι μελέτες από 5 δισεκατομμύρια Ολυμπιακοί αγώνες πήγαν 15. Αυτό είναι κάθε εκεί, φορά. Κάθε εκεί, φορά. Εκεί είναι. Ναι, αλλά είπαν εδώ Ολυμπιακό στάδιο, έγινε Ολυμπιακό στάδιο. Ανεξάρτητα τώρα αν κόστησε 10 φορές. Αυτό από 41 εκατομμύρια πήγε 90. Ωραία. Και ο εργολάβος πήρε 20 εκατομμύρια αναθεώρηστο έργο. Αναθεώρηση γιατί του κόστους. Γιατί καθυστέρησε να γίνει. Κάθε εξάμεινο. Το αντικείμενο του έργου συζητάμε τώρα. Το αντικείμενο, το συμβούλιο το τεχνικό του ΤΑΠΑ τροποποίησε τη μελέτη. Άμπραβο, αυτό θέλω να πω. Που η μελέτη αυτή δεν πέρασε από το Κάσπια. Γιατί αν περνούσε αυτό από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, δεν θα εγκρινόταν από εκεί. Δεν θα περνούσε. Δεν θα περνούσε ποτέ με κόκκινες πέτρες
που παλιά όταν κάναμε, βάζαμε μια πέτρα στο κάστρο, ερχόταν ο αρχαιολόγος από τη Χίο, ο Βυζαντινός αρχαιολόγος, και έλεγε να είναι μολυβίνα είναι η πέτρα, να μην είναι κόκκινη, και προσβάλαμε το χώρο. Πώς έγινε και δεν πέρασε αυτό το κάστρο? Έλαντε. Είναι ερώτημα αυτό. Ναι, ερωτηματικό και για εσάς, φαντάζομαι. Δεν μπορείτε να τα αποτελέσετε. Τα κατήγγειλα όλα αυτά, αλλά δεν έχει και πολλά. Οπότε η συλλογή φεύγει από το Μόλυβο και καταλήγει στο μουσείο, στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Και τώρα το 1995 που κάναν το Δημαρχείο Επισκευή, το πήραν από εδώ και το πήγαν με τη Δύση. Όταν έκανα την ανασκαφή του Μίγια εδώ στο σχολείο Σγωνία, εκεί μέσα βρήκα πάνω από 150 αγγεία. Του Μίγια ήταν αυτό? Ναι. Ποιο Μίγια? Την ανασκαφή του Μίγια ήταν. Ναι, το οικόπεδο του Μίγια. Του Μίγια, αυτό λέω, του Μίγια ήταν. Ναι. Βρήκα πάνω από 150. Με λεφτά του Δήμου. Με προγραμματική σύμβαση που είχε κάνει ο Δήμος με το Υπουργείο Πολιτισμού. Και έπαιρνε 20 εκατομμύρια το χρόνο. Είχε τόσο πράγμα γίνει, έτσι. Ναι. Γιατί σήμερα θα σκουπιδόντο από το αντιμετωπίσμα. Έλεγε, για αυτά δεν μπορώ να ησυχάσω. Γι' αυτά δεν μπορώ να σηκάσω πάνω, γιατί αυτά βλέπω πώς γεννήκαν και πώς σκεφτήκαν και πώς γεννήκαν. Όταν πήγαν να υπογράψουν την προγραμματική σύμβαση, ήταν η Μερκούρη, γενικός γραμματέας, Σοφούλης, διοικητής του ΤΑΠΑ, ο Θωμάς, γενικός γραμματέας, η Μερκούρη και όλα τα κανάλια μέσα στην αίθουσα συνεντεύξεων του Υπουργείου Πολιτισμού. Και είπε η Μερκούρη σχετικά με ορισμένα πράγματα, έτσι είπα εγώ ότι αν σώζεται ο Μόλυβος σήμερα, είναι αιτία η αρχαιολογική υπηρεσία. Η τότε, όχι τώρα. Πολύ το λέμε αυτό. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Είναι δεδομένα όλα. Πετιέται λοιπόν η Μελίνα πάνω, η οποία μόλις με έβλεπε φιλιά, αγκαλιές. Με τρέλα είναι στα φιλιά όταν πήγα στην Πολύ. Είναι πολύ ωραίος άντρας, γι' αυτό. Λοιπόν, όταν λοιπόν. Και γούστο η Μελίνα. Όταν λοιπόν. Τι είπα ότι για το Υπουργείο Πολιτισμού, πετιέται πάνω η Μελίνα και λέει. Ρε Δήμαρχε, πρώτη φορά ακούω από Δήμαρχο ότι οι αρχαιολόγοι κάνουν κάποιο καλό. Όχι κακό. Για κακό, αμήν. Πολύ ωραία γυναίκα. Είναι που είσαι και εμένα πολύ. Γιατί πώς έγινε, πώς μεγάλωσε ο Μόλυβος και έγινε το δωμάτιο, ήταν και ζώμενο. Όχι, δεν θέλω να μου πείτε αυτό. Θέλω να μου πείτε με τον Α ή Β τρόπο, ο Μόλυβος έγινε αυτό που είναι σήμερα. Με τον Α ή Β τρόπο. Έτσι, το κάστρο του φωτίζεται, είναι κάπως συντηρημένο. Φωτιζόταν παλιά. Είναι, ναι, φωτιζόταν παλιά, φωτίζεται και σήμερα. Κάποιες ώρες το κόβουν για οικονομία λόγω κρίσης. Είναι συντηρημένο σε πολύ καλή κατάσταση σχέση με τα άλλα κάστρα. Έτσι. Το Δημαρχείο είναι ανακαινισμένο. Το συνεδριακό είναι λειτουργικό όταν μας το παραχωρούν τέλος πάντων να κάνουν και καμιά προβολή, γιατί δεν θέλουν να κάνουν προβολές πλέον. Λυπάμαι που το λέω δημόσια, αλλά έτσι είναι η αλήθεια. Κρεμεί λίγο η ιστορία του συνεδριακού, θα μας την πείτε κάποια στιγμή. Έχει μια καλή οπτική εικόνα, έχει μεγαλώσει, μπορεί να φιλοξενήσει πολύ κόσμο, έχει μαγαζιά. Η θάλασσά του υποφερτεί τέλος πάντων, έχει την ατυχία να επικοινωνεί με την πέτρα που δεν έχει βιολογικό. Η Εφταλού δυστυχώς είναι κλειστή, το κάμπινγκ είναι κλειστό φέτος, μέχρι πέρσι δουλεύαν. Έχει μαγαζιά κόσμο σε καλή οικονομική κατάσταση μέχρι πέρσι. Ζούσαν καλά τέλος πάντων οι άνθρωποι, ήταν οι καλύτεροι πελάτες στα Ελλάδες. Προβολή πολύ. Δεν υπάρχει. Έτσι. Οι άνθρωποι είναι κλεισμένα στα σπίτια τους, δεν συμμετέχουν πολύ. Στα βίντεο, στις τηλεοράσεις, δεν συμμετέχουν σε πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αλλά έχει δραστήριους συλλόγους. Ας πούμε, είναι ο Σύλλογος των Δεσποινίδων Κυριών, εξαιρετικός σύλλογος. Έτσι. Έχει κάτι ομάδες που δραστηριοποιούνται, δρώνε, κάνουν εκδηλώσεις. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά είσαστε? Να είστε καλά, αλλά γράφουμε. Παρ' όλα αυτά αντιμετωπίζει μια κρίση. Πέρασε μαγικά χρόνια μάλλον, πέρασε καλά χρόνια. Σήμερα αντιμετωπίζει μια κρίση. Συναισθήθη ένας φορέας να αντιμετωπίσει κάπως το πρόβλημα. Έγινε ο καλλικράτης. Όλοι το ίδιο ελπίζουν. Έγινε ο καλλικράτης, πήρε τις αρμοδιότητες του Μολύβου πια. Ο κόσμος είναι σε μια γκρίνια, μια ανησυχία λόγω της γενικότερης κατάστασης. Εσείς πώς αξιολογείτε αυτό το πράγμα που είναι σήμερα ο Μόλυβος? Τον παραλάβατε σε μια κατάσταση όπου ήταν ένα χωριό ψαροχώρι. Ερείπιο, ναι. Ερείπιο. Τα σπίτια ερείπιο. Έτσι. Ο κόσμος ήταν φτωχός. Με καλύτερη ψυχή. Ναι. Ίσως από ό,τι σήμερα. Το μέλλον. Πιο αγνός. Πιο αγνός. Διασκέδαζε, γλέταγε. Οι γυναίκες βγαίναν βόλτες. Στα καφενεία. Στα καφενεία λειτουργούσαν. Οικογενειακά. Έτσι. Από εδώ και μετά.
Πώς το αξιολογείτε, τι βλέπετε για το μόλι? Τι βλέπετε? Το μέλλον του Μολύβου με στεναχωρεί πολύ, γι' αυτό ζω και με το άγχος. Και κάθε μέρα που κυκλοφορούμε στο χωριό βλέπω όλο και χειρότερα πράγματα. Δεν βλέπω καμιά ανάπτυξη, δεν βλέπω καμιά προσπάθεια πουθενά να γίνεται. Έγινε αυτός ο φορέας. Δεν τον βλέπω και αυτόν να κινείται, ενώ τώρα επαγγελματίες βέβαια είναι όλοι αυτοί. Νωρίς είναι ακόμα, νωρίς. Ναι, θα έπρεπε όμως να έχουν πάρτα στα χέρια τους τώρα τα είναι. Ο Δήμος... Δεν μπορεί να κρυθούν ακόμα οι άνθρωποι, είναι νωρίς ακόμα. Ο Δήμος υπολειτουργεί ο Δήμος. Δεν περιμένω από το Δήμο πολλά πράγματα. Ενώ από το Δήμο θα έπρεπε να περιμένεις πολλά πράγματα, να υπήρχε προβολή του Μολύβου. Δεν ακούγεται πουθενά, ούτε σε εφημερίδες, ούτε σε τηλεοράσεις, ούτε σε περιοδικά. Δεν ακούγεται πουθενά ο Μολύβος, ενώ ο Μολύβος ήταν σε όλα τα περιοδικά. Έβγαζα φυλάδια, έβγαζα προσπέκτους, είχα καρτούλες δικές μου και κυκλοφορούσα σε όλα τα υπουργεία. Σε όλο τον κόσμο που πήγαινα, μοίραζα κάρτες, ελάτε στο Μόλυβο. Αυτά περάσαν, τελειώσαν, δεν γίνεται πια τίποτα. Και δεν βλέπω κανέναν να ανασκομπώνεται και να πει: εγώ θα ξεκινήσω τώρα. Ο σύλλογος που έχουμε, η Μύθυμνα, που είναι και αυτός δημιούργημα δικό μου, γράφει μια εφημερίδα, η Μύθυμνα. Αν σου φέρω την εφημερίδα που βγάζει Καμιά, ξέρεις Καμιά. Ναι, βέβαια. Και την εφημερίδα που βγάζουμε εμείς. Είμαστε μια κομμάτι χαρτί τόσο και η εφημερίδα, ο σύλλογός τους, βγάζει μια εφημερίδα καταπληκτική που είναι συνέχεια να ασχολείται με το χωριό, με τη διατήρηση του οικισμού, με τα προβλήματα του οικισμού, με τα κλασικά σπίτια του οικισμού, συνέχεια να ασχολείται με τον οικισμό ο σύλλογός τους στην Αθήνα. Mm-hmm. Το ίδιο πράγμα, εδώ θα πάμε μια εκδρομή, θα κόψουμε μια πίτα. Δεν έχει δραστηριότητα που έχει αυτός ο σύλλογος που ασχολείται. Πάει εδώ στις νομαρχίες, επισκέπτεται, ζητάει, κάνει, φωνάζει με τον Δήμαρχο, κάνει συναντήσεις. Εδώ το καλοκαίρι, όταν έρθουν, έχουν εκδηλώσεις. Και σε Καμιώτες είναι. Σε Καμιώτες, ναι. Mm. Δεν έχει το ίδιο πράγμα. Ο σύλλογος Η Αγάπη, που είναι ένας παλιός σύλλογος από το 1922, έχει ιδρυθεί. Με εντυπωσίες ανησυχίες. Ναι, πολύ καλές, πολύ καλές εγκυρίες. Αλλά είναι και αυτό περιορισμένο το έργο. Πιο πολύ είναι στο να ασχολείται με δωρεές και με τέτοια και δεν ξανοίγεται και αυτό ο σύλλογος. Είναι με εντυπωσίες αυτό που κάνει. Και θα ήθελα κάποια στιγμή να το συζητήσουμε. Χθες στην κυριολεξία, χθες έμαθα μια ιστορία για το πώς οργανώνουν την κοινωνική συμπαράσταση σε ανθρώπους που χειρεύουν κλπ. Και μάλιστα έχω σκοπό να προτείνω στα παιδιά της ομάδας κάποια στιγμή να τους κάνουν μια συνέντευξη για να μας πούν πώς το σκεφτήκαν, πώς το κάνουν κλπ. Με πόσο το χώρο, 20 χρόνια. Αλλά εντάξει, δεν ενδιαφέρεται κανείς ούτε για προβολή, ούτε για τίποτα. Γι' αυτό βλέπω το μέλλον άσχημο πολύ. Δεν βλέπω πουθενά. Αυτοί που δουλεύουν οι επαγγελματίες ζουν στη μοίρα τους. Αφηθήκαν τίποτα. Δεν νοιάζεται κανείς για τίποτα. Το χειρότερο είναι ότι δεν έχουν κοινωνική ευαισθησία κατά τη γνώμη τη δική μου. Δηλαδή, η δική μου εντύπωση είναι αυτή. Εσείς τι γνώμη? Δεν έχω. Όταν υπογράψαμε πριν 3 χρόνια. Ο Σωτήρης. Ο Στρατής ο Δουκάτης, ο Δημήτρης ο Καρμανόλης και εγώ. Γιατί κάποιος, ένα κλαδί από το Σαλκίν. Τότε που κόψανε το Σαλκίνι. Και κάναμε. Καταστήριο εγκληματικό τελείως. Κάναμε την αίτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και πήγαμε μέσα και βρήκαμε και τον πελά μας. Και ο μόνος ο οποίος είπε τότε, ήταν αντιπολίτευση, ήταν ο Μόλβολης, τους είπα εγώ ότι τέτοιες επιτροπές όταν έρχονται και φέρνουν αιτήσεις δεν είναι εναντίον σας. Είναι συμβουλευτικές επιτροπές και πρέπει να λέτε ευχαριστούμε πολύ για αυτό που κάνατε. Δεν το είδατε εσείς και μας το λέτε εσείς, μας το συμβουλεύετε. Και λέγει ο Μόλβολης ότι πρέπει να κάνουμε από αυτά τα πρόσωπα, να κάνουμε μια συμβουλευτική επιτροπή κατά διαστήματα να τους ρωτούμε τι θέλει το χωριό. Οπότε σε εμάς πάει ο Καραντός. Γιατί πήγαμε και εμείς βρήκαμε, να ξέρετε, και εμείς βρήκαμε τον πελά μας όταν πήγαμε να ζητήσουμε κάποιο χώρο για να ζεστάνουμε, να αποδεχθούμε τους ανθρώπους που γίνονται θάλασσα, τους μετανάστες, μέχρι ότου έρθει η αστυνομία να τους μεταφέρει ό,τι, όπου τους μεταφέρει τέλος πάντων, να μην πεθαίνουν στον δρόμο. Βρήκαμε τον πελά μας. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά στο Μόλυβο δυστυχώς. Είχαμε κάνει μια ομάδα περίθαλψης μωρών. Και καλά κάνατε, τι άλλο. Πώς τον ταλαιπωρημένο ανθρώπου βγαίνουν νύχτα μέσα από τη θάλασσα, δεν μπορεί να του σταματήσει.
Καλό είναι να μην έρθουν. Έτσι, καλό είναι να μην έρθουν. Στιγμή που ήρθαν. Το λέγαμε και εμείς. Καλό είναι να μην έρθουν. Την ώρα που θα βγουν βρεγμένοι, πεινασμένοι κλπ. Δώσουμε ένα πιάτο φαγητό, ένα ρούχο να ενσταθούν μέχρι να μεταφερθούν εκεί που είναι να μεταφερθούν. Βρήκαμε τον πελά μας. Απίστευτη ήταν η πόλη. Δηλαδή ο ανθρωπισμός κυνηγήθηκε στον Πόλιγο. Εξορίστηκε στον Πόλιγο. Πριν δύο μήνες, ανάμιση μήνες, συναντηθήκαν μέσα στο συνεδριακό κέντρο και το θέμα ήταν τα αυτοκίνητα. Τα έχω γράψει καλά στο κασετόφωνο. Και τους είπα. Την πρώτη φορά που κάναν τις συνεδρίες δεν ήταν ο αστυνόμος. Είχα ύπνες και αυτοκίνητα. Τους λέω λοιπόν, πού είναι ο αστυνόμος. Ένα θέμα τέτοιο πρέπει να είναι ο αστυνόμος. Μετά από ένα μήνα το ξανακάνανε και ήταν ο διοικητής της Καμανής. Πέρασα από εκεί, δεν ήμουν σε ό,τι συναντήσεις, σας είχα δει. Ναι. Και εκεί μέσα τους είπα για τα, να κάνουμε μηνύσεις, να πιάσουμε. Βρε παιδιά, το θέμα δεν είναι μονάχα τα αλβανάκια τα 15 χρονών που παίρνουν τα μηχανάκια. Είναι καταρχήν... και ελληνάκια σας πληροφορώ. Σας βλέπω, ακριβώς. Βλέπω μαθητές μου. Ναι, τα 15 έργα. Χωρίς άδεια, χωρίς δίπλωμα, χωρίς καμία συνείδηση οδηγική. Φωνάξτε λίγο τους μπαμπάδες. Φωνάξτε. Τους μπαμπάδες και πείτε ότι τα παιδιά σας είναι 15 χρονών. Δεν έχουν κανένας. Τα συμβουλέψτε οι μπαμπάδες. Αλλά εκτός από τα παιδιά αυτά που δεν έχουν δίπλωμα, δεν έχουν κράνος και ακούγεται ο οδηγητής της Καβαλής. Και από τότε δεν έγινε τίποτα. Τα μωρά κυκλοφορούν, θα σκοτώσουν κανένας ή θα σκοτωθεί κανένα. Δεν υπάρχει πρόβλημα για τα στιγμή. Εκτός όμως από αυτό, όταν πάμε κάτω, σωτήρ το μαγαζί, δεξιά και αριστερά είναι γεμάτα μηχανάκια. Αυτά λέω, ξέρετε, είναι στα μηχανάκια. Οι επαγγελματίες που πάνε στις μήνες με τα μηχανάκια τους, ανεβαίνουν πάνω με το μηχανάκι να πάνε. Στο μαγαζί. 100 μέτρα. Δεν μπορούν να αφήσουν τα μηχανάκια στις μήνες κάτω και να ανεβούν με τα πόδια. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα μωρά αυτά που οδηγούν παράνομα, άλλο ανεβαίνει από εδώ και άλλο κατεβαίνει από εκεί. Είναι και οι ίδιοι επαγγελματίες που πρέπει να φροντίζουν για τον τόπο. Αυτοί δεν φροντίζουν. Πού έγινε λάθος, κύριε Κώστα. Αμίστα, πού έγινε λάθος. Δεν υπάρχει νεύρευση κανέναν άνθρωπο να ασχολείται με αυτό. Δεν ασχολείται. Γράφω στο γράμμα στον Καραντών και πλέον. Μόλις βγήκε ένα μήνα. Μετά από 10 μέρες. Για να σκαφεί το μήλιο. Μου βάλετε μια πινακίδα με 5 λέξεις επάνω. Δίπλα η ανασκαφή του στρατιώτη. Βάλετε μια πινακίδα. Η ανασκαφή του Γενερδάτου. Βάλετε μια πινακίδα. Η ανασκαφή του Δηλευέη. Όλα αυτά είναι ανασκαφές και τα εκόπεδα χρησιμοποιήθηκαν. Σε συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία, βάλετε μια πινακίδα. Γεμίστε το Μόλιβο πινακίδες της αρχαιολογικής υπηρεσίας με μνημεία που υπάρχουν στο Μόλιβο. Μπαμ θα κάνει αυτό το πράγμα. Πηγαίνετε στο λιμάνι στο Μόλο, 5 μέτρα με θάλασσα, είναι ορχαίος Μόλος. Πέτρες 2,5 μέτρα, πελεκητές ωραίες, ορθογώνιες, χτισμένες που ήταν ορχαίος Μόλος. Βάλτε μια πινακίδα. Εδώ είναι ο ορχαίος Μόλος. Εγώ τον βρήκα και μετέφερα το Μόλο πιο εδώ, για να μην πιάσω μια από στο Μόλο. Τον Μόλο εγώ τον έκανα. Δεν το ήξερα. Το καινούριο Μόλο ή το παλιό. Μόλο. Πίσω από το. Όταν πηγαίνεις από εκεί στον παλιό Μόλο που είναι οι τουαλέτες και πας λίγο, ναι. Πας 50 μέτρα, από εκεί όταν πας που λυμπάς και χωρίς να έχεις μάσκα. Στα θεμέλια του αρχαίου Μόλου. Ναι, είναι 1,5 μέτρο. Είναι. Το ξέρεις λίγο. Βάλτε μια πινακίδα. Στο τάδε σημείο είναι ένα αρχαίο πηγάδι της αρχαίας Μύδυνας. Βάλτε εκεί μια ταμπέλα. Το έχω κλείσει εγώ. Στην πριν... περιοχή της αρχαίας Μύδυνας. Αφού λέω ρε, πριν πεθάνω, ρε, ελάτε να σας πάω, σας δείξω. Τα πράγματα αυτά που πολλά εγώ από τον Κουντή τα έμαθα, γιατί γυρίζαμε με τον Κουντή. Μιλάτε να σας τα δείξω, κανείς δεν ενδιαφέρεται. Οι σκρίνες θέλω κάποια στιγμή να μας γυρίσει, να μας ξύνει. Σκρίνες του Σάφσα σχέδιο, σκρίνες. Ο... Γιώργος. Ο Τσάνας, ο Γιώργος ξέρω. Τσάνας, Καλαντήρη. Ελευθεριάδη, ο άντρας που ήταν γενικός γραμματέας του. Καλαντήρης. Ο Καλαντήρης, ξέρεις. Έχω ακούσει την ιστορία, έχω ακούσει ιστορία του Καλαντήρη. Αυτός δεν είναι μήνες. Τα φιλοξενώσα εγώ εδώ. Όταν έγινε γενικός γραμματέας του Υπουργείου Ευδοτιχοδέ, με τον Τρίτσι, εγώ το έμαθα. Κατευθείαν πήγα στο Γέννη. Έπαιρνα και λεφτά και πύλους και ομόλυμους και μελέτες και πράγματα από το Υπουργείο. Με έλεγε καλά, η Πετριανίδα, το πήραν ήδης, ότι είμαι γενικός γραμματέας του Υπουργείου. Δεν πήγαινε κανένα σαν πέτρα να τον επισκεφτεί. Και ερχόταν, είχε δωμάτιο εδώ. Και καθόμαστε και λέγαμε ιστορίες. Ο Γιάννης λοιπόν, τις διακοπές που έκανε εδώ, ζωγράφησε, όχι φωτογράφησε, σαν αρχιτέκτονας που είχε ασχοληθεί με ζωγραφική, ζωγράφησε όλες τις σκρίνες.
και της έκανε ένα άλμπουμ. Το έχετε αυτό. Τάφσα στο Δήμο, Μαρισί. Όλα. Τάφσα στο Δήμο. Ρώσοι, πάρε. Πάνε βρες το χαμάμ, το σάφσα μελέτη, προμελέτη, για να γίνει χαμάμ. Όχι το τουρκικό μήνυμα, το τουρκικό μουσείο. Αυτό είναι το κάτι πρέπει να το πούμε για το χαμάμ. Θέμα χαμάμ. Χαμάμ στην αγορά. Τι έγινε με το χαμάμ, εσείς το βρήκατε ως ενδοτρά. Όταν έφυγα, όταν το βρήκα. Το 54 έρχεστε στο Μόλυβο, σαν πολίτης πια. Στην κατοχή αυτό λειτουργούσε σε χαμάμ και πήγαμε και κάναμε μπάνιο. Ναι. Εγώ μάλιστα μωρό, φοβόμουν να μπω γιατί είναι μεγάλη θερμοκρασία, κατομό που. Ευγινόταν, με έπαιρνε ο μπαμπάς να πάμε μέσα, φοβόμουν και δεν έμενα. Με σκύπαζε ο ατμός. Λυγόσασταν. Ναι. Φοβόσασταν. Είχε κάποιον, ο Δήμος τότε, είχε κάποιον υπάλληλο απ' έξω και μάλιστα είχε τσόκαρα ξύλινα παπούτσια και έβαλες. Είχαν και πισκύρια μεγάλα και σδίναν μέσα και έμπαινες. Το νερό ζεσθενότανε με τι. Με πυρήνα. Με πυρήνα. Πυρηνώσεγω. Όταν αλλάξαν τα πράγματα, γιατί γράφαν και σε εφημερίδες ότι εγκαταλείφθηκε και το βρήκαν γκρεμισμένο. Επί Κυριακού, επί Γούτου, άλλαξε η χρήση του χαμάμ και έγινε, καταργήσαν την πυρήνα και αυτά όλα και το κάναν λουτρά, με ζεστό νερό. Το καταστρέψαν βέβαια μέσα. Είχε μάρμαρα μέσα. Τα μάρμαρα μείναν κάτω. Ναι. Αλλά οι λουτήρες δεν ήταν αυτοί που, είναι το, που ήταν τώρα τελευταία, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Μπήκα πριν το ανακαινήσουν και το φωτογράφησα. Ναι. Και ο Δημήτρης επίσης. Ναι, ήταν άλλο πράγμα αυτό. Μετά το έλειψαν πλακάκια, κίτρινα, ρόζια. Τέλος πάντων, την περίοδο αυτού λειτουργούσε. Καλοριφέρα. Ρεύμα δεν είχαμε, ρεύμα βάλαν δικό τους και πηγαίναμε και κάναμε μπάνιο. Την εποχή που αυτό το πράγμα έγινε στο Μόλυβο, τα σπίτια δεν είχαν μπάνιο. Μπορώ να σου πω ότι το 90% των Μολυβιετών δεν ξέραν τι θέλει μπάνιο. Δεν κουλυμπούσε ο κόσμος. Με ζεστό νερό, με το τζετζερέβαζαν νερό για να πληθούν. Ή το καλοκαίρι θάλασσα. Εκεί λοιπόν όταν είδε ο κόσμος τι θα πει να κάνεις μπάνιο, ζεστό μπάνιο, άρχισαν τα μπάνια πάλι με συμβουλή του Γούτου να έρχεται από το Εθνικό Ίδρυμα λεφτά σε κάθε σπίτι, εγώ εργολάβος, να πάρω δουλειά και σε όλα τα συγκεζόμενα δωμάτια να κάνουμε τουαλέτες με μπάνιο και ενώ οι τουαλέτες ήταν με τρύπες, με ξύλα, γινήκαν πια με λεκάνες και με νυφτήρες. Μετά από αυτά. Αλλά χωρίς βόθρους, με βόθρους, χωρίς αποχέτευση. Ο Μόλυβος είχε τέλειο αποχέτευτικό δίκτυο. Είχε. Θα σου πω, μια που το θυμηθήκαμε. Ναι. Τέλειο. Καμωμένο πριν 400-500 χρόνια. Με πέτρες πυλικητές οι υπόνομοι, εδώ, αυτός που κατέβαινε εδώ, ήταν δουλεμένος με πέτρες εξευμένες. Όχι πτωκοκρατίες και πιο μπροστά ακόμα. Όλο το χωριό είχε, αλλά που πήγαιναν τα απόβλητα. Μην ξεχάσω το προηγούμενο που λέγαμε. Όχι, βέβαια. Τα απόβλητα πήγαιναν. Που είναι τη Σμήνη. Η Σμήνη, ναι. Από εκεί από κάτω στα Γκρέμνα είχε δύο εξαγωγές στο δίκτυο και βγαίναν στη θάλασσα. Πιο πέρα στην Παιδική Χαρά είχε ένα πηγάδ, μαζευόταν εκεί και κάθε χρόνο ο Δήμος ο τότε τα έβγαζε τα τσακαθαρσίες και τις παίρνανε οι μπαξεβανοί και τις πηγαίνανε στα χωράφια για λείπασμα. Έναν άλλο βόθρο είχε στο νεκροταφείο της Αγίας Κυριακής που πηγαίναν τα πίσω απόβλητα, πηγαίναν εκεί. Δεν είχε βόθρους στα σπίτια, είχε δίκτυο μόνο. Δηλαδή στη θάλασσα κατέληγε ένα πολύ μικρό μέρος αστικών ουσιαστικά ναι, λιμάτων, ναι, ας τα πούμε, ναι, έτσι. Ήταν δε όλοι πέτρινοι οι υπόλοιμοι αυτοί, οπότε το νερό τα απορροφούσε το. Μπράβο, δεν το ξέρα. Το έδαφε. Τα βρήκατε έτσι. Και αυτό αντικαταστάθηκε, φαντάζομαι. Έτσι. Έγινε με σωλήνες. Μετά κάναμε εμείς με τσιμεντένιες σωλήνες και όταν έγινε ο βιολογικός έγινε με πύλινες σωλήνες, γι' αυτό τους λέω θα ξεραθούν τα σαρκίνια. Με πύλινες. Με πλαστικές. Πλαστικές. Και τα σαρκίνια αυτά και τα δέντρα όλα παίρναν νερό από εκεί. Τώρα δεν έχει πια. Μπήκαν οι πλαστικές σωλήνες και δεν μπορεί να βρει υγρασία. Τσιμενταρίστηκε και ο δρόμος. Βέβαια, τσιμενταρίστηκε και ο δρόμος και δεν μπορεί να πηγεί και από εκεί. Και τελειώσανε. Λογικό ακούγεται. Λοιπόν, είμαστε στο μπάνιο που παίρναν δάνεια για να κάνουν μπάνια. Ναι. Μετά όταν βγήκα εγώ, και επί Κυριακού είχε τελειώσει αυτό να λειτουργεί σε μπάνιο, αλλά ήταν διατηρημένο το κτίριο. Το φροντίζαμε. Επί Κυριακού σταμάτησε να λειτουργεί. Ναι, ναι. Το φροντίζαμε ως ακτήριο. Εγώ το είχα κάνει και εκθητήριο. Είχα βάλει και ένα σύλλογο μέσα και έκανε μαθήματα και εντύματος μικρασιατικής τέχνης. Εκθέσεις, αγροτικά εργαλεία.
Βρήκα κάτι εκεί μέσα, φωτογράφησα κάτι αγροτικά εργαλεία. Ναι. Λειτουργούσε λοιπόν το κτίριο. Μετά εγκαταλείφθη το κτίριο και ήταν να το δώσουν να γίνει καφετέρια, να το νοικιάσουν κάπου, να γίνει κάτι ιδιώτε. Μάλιστα, για να πω και το κρίμα μου, να ομολογήσω και ένα κρίμα μπροστά στην κάμερα. Όταν μπήκα εγώ και το είδα στην άθλια κατάσταση που ήταν πριν ένα χρόνο, είχε ένα αγροτικό εργαλείο που μου ήθελα να το πάρω, δηλαδή για να το σώσω. Θεωρείται κλοπή και δεν το κάνω. Το αφήσαμε. Ένα φοβερό πίνακα. Φοβερό πίνακα ηλεκτρικό. Φοβερό. Εκείνη εποχή. Εκείνη εποχή. Δεν ξέρω πού κατέληξε αυτό. Τη ασφάλεια εκείνη εποχή. Τη ασφάλεια. Καταπληκτικό πίνακα και μάλλον θα πρέπει να σωθεί αυτό ο πίνακα. Πώ το λέτε. Αν δεν τον πήρε κανεί. Δεν ξέρω τώρα αν τον πήρε. Λοιπόν, σταμάτησε επί Κυριακού και το κτίριο λειτουργούσε ως εκθετήριο. Ως εκθετήριο το είχα. Ή ως κέντρο. Όταν έφυγα εγώ, το άφησα μέσα σαν μια συλλογή με αγροτικά. Ο αγροτικός σύλλογος τα είχε φέρει εκεί μέσα και τα είχαμε σαν αγροτικό. Σαν μουσείο αγροτικών εργαλείων. Μετά καταστράφηκε το κτίριο. Εγώ όμως από το. Επειδή έκανα και που είχα πολλές σχέσεις με τον Γκούντρουπ και με αυτές όλες τις Γερμανίδες, τις Εγγλές, τις Αμερικάνοι, όσοι μέναν εδώ και όσοι ερχόταν φίλοι, όταν τους είπα την ιδέα να το ξανακάνω με χαμάν, όλοι το είδαν με πολύ χαρά. Φυσικά. Και εγώ τώρα που τα ακούω, εγώ είδα πολλά πράγματα που έκανα. Και στα Αθήνα που πήγαινα. Πήγαινε καλή ώρα σε ένα γραφείο αρχιτεκτονικό και έλεγα ιδέες. Από εδώ και από εκεί. Έπαιρνα από εκεί. Όταν θέλω να κάνω αγροτικά πράγματα, πήγαινα σε συγκεκριμένα και έλεγα ιδέες για αγροτική οικονομία. Έπαιρνα από τους αγρότες. Αυτό το λένε στα ελληνικά brainstorming. Στις ψαράδες πήγαινα και έλεγα μέσα στο καπίβι. Δεν ξέρανε εγώ γιατί τα λέω αυτά. Δεν ξέρανε γιατί πήγαινε και καθόμουν κοντά. Για να ακούσετε. Πετούσα εγώ κουβέντα και έπαιρνα από αυτονούς και ορισμένα τα έκανα έργο, τα άλλα όσα δεν μπορούσα να τα κάνω δεν τα έκανα. Έτσι λειτουργούσα. Πάω λοιπόν στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και είχα τον διευθυντή προγραμματισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, τον είχα πει. Του λέω: ρε Παύλε, θέλω να αναστηλώσω το χαμάμ το τουρκικό και να το κάνω πάλι χαμάμ. Παίρνει τηλέφωνο, έρχεται ένας αρχιτέκτονας, ένας φίλος του ΣΥΚΙ, που ήταν ειδικευμένο σε τουρκικά μνημεία. Τζαμιά, έκανε και τζαμιού τη μελέτη. Τζαμιά, και κάναμε την προμελέτη. Και φεύγω και τους αφήνω. Ζήτησε τη μελέτη αυτή, πάει την προμελέτη. Έρχεται εδώ ο αρχιτέκτονας, μπαίνει από κάτω είναι φούρνος με στοές και με τέτοια. Ναι, όπως είναι τα χαμάμ. Έσκαψε, το βρήκε όλο, το έχει βγάλει φωτογραφίες, λεπτομερέστατε σε όλο το χαμάμ όπως ήταν τότε για να κάνει την προμελέτη και τα πίνω όλα αυτά. Και αντί να γίνει χαμάμ, έρχεται προχθές η Μαρία, η αρχιτεκτόνισσα που είναι νεωτέρων μνημείων. Και την γνώριζα από τότε, από την Αθήνα, από ήταν υπάλληλος. Και μου λέει, δεν θα γίνει χαμά. Τι θα γίνει, ρε Μαρία. Λέει, θα γίνει τουρκικό μνημείο. Ρε, 1 εκατομμύριο ευρώ. Μια πουλιά θα ξοδέψετε εδώ για να κάνετε τουρκικό μνημείο. Ή δεν το κάνατε χαμά. Να λειτουργήσει χαμά. Πώς έγινε και στον Παπάδο χαμά. Γιατί στο πρόγραμμα δίνανε λεφτά για μουσεία. Δεν δίνανε λεφτά για χαμά. Λέω, γιατί δεν πήραν το εκατομμύριο να κάνει ένα αρχαιολογικό μουσείο κλασικό. Μέσα στην ανασκαφή του Μίγια, κάτω. Mm. Και να μεταφερθούν τα αρχαία όλα τις Μύθινες με τη γη στο μουσείο το δικό μας, το καινούργιο μουσείο, με 1 εκατομμύριο, θα κάναμε ένα ωραιότατο μουσείο. Με τίνο το τζάμα από πάνω. Ναι, ναι, καταπληκτικό. Πάρα να στυλώνετε το χαμάμ. Θα σας αφήνετε ένα γκρεμί στο χαμάμ που δεν το κάνετε χαμάμ. Θα ξοδέψει τώρα ένα κρύο. Πρέπει να βγει κάποιο πρόγραμμα για χαμάμ. Ανάλογα τι ζητά. Συγκρίνονται ό,τι ζητά. Αφού λοιπόν ζητούσαν να δώσουν λεφτά για μουσεία, δεν πρέπει να πάρετε τα λεφτά εκεί για το μουσείο. Να πάρετε λεφτά για μουσείο. Εκεί που πουνούσαμε. Και αυτό θα παίρνατε άλλα λεφτά για χαμάμ. Δεν το ξέρω αυτό. Και είχα χαρή που αναστηλώνεται, αλλά και εγώ είδα την ταμπέλα τώρα που σα περίμενα εκεί. Και έτσι είπατε το εξή. Το είδα ότι θα είναι σαν. Τουλάχιστον λέω κάνετε τι συνδέσει. Οθωμανικών μνημείων, έτσι γράφει. Τουλάχιστον λέω κάνετε τις συνδέσεις, τετραυλικές, τηλεοπτρολογικές και όλα αυτά, να είναι έτοιμο κάποτε, στα 5 χρόνια νομίζω ότι μετά από και αριστερών. Ναι, αποδεσμεύεται. Τουλάχιστον να μπορεί ο επόμενος που θα έρθει να το συνδέσει και να το κάνει. Καλή ιδέα. Ναι. Τι καλή ιδέα. Βέβαια. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πού το είπατε. Στην αρχιτεκτόνισσα, μπροστά με είναι ο τέλος. Το κάνετε γραπτά. Τα κάνω και γραπτά, τα δεν κάνω. Δεν το κάνω και γραπτά αυτό, είναι πολύ ωραία ιδέα. Να τελειώσω. Αυτό που σου είπα ότι δεν βλέπω μέλλον, είναι ότι δεν βλέπω μέλλον σε ανθρώπους στον Άγιο. Ούτε εγώ. Λυπάμαι που το λέω, αλλά ούτε εγώ. Και όταν κάνω παρέα μαζί σας, και όταν κάνω παρέα με τις ξένοι,
από εκεί ελπίζω ότι κάτι μπορεί να βγει. Μπορεί, καλά, ότι μπορεί να είναι ντροπή αυτό. Εγώ νομίζω ότι ο μόλυβος θα έχει μέλλον μόνο αν οι κάτοικοι του πάρουν την τύχη του στα χέρια του. Άμα δεν όταν του έλεγα, έλεγα Παναγιώτη, όταν κατεβάζαμε το Μουργκετζή τότε και στον Καραντώνη και λέει κατεβάζαμε το Μουργκετζή πρώτα στις προηγούμενες εκλογές. Του λέω ρε Στέλιο, ο Λευτέρης είναι αυτό, εγώ το ξέρω από νομαρχιακό σύμβουλο. Μου λέει αυτά που λες εσύ 10 μέρες πριν γίνει ο συνδυασμός. Αυτά που λες εσύ, μου τα λέει και ο Σταύρος Σακελάκης. Ο Σταύρος Σακελάκης είναι ένας μονιβιάτης, ο οποίος είναι τώρα καθηγητής πανεπιστημίου, νομικός. Έχει πάει το χωριό. Έχει μια σχέση με τον Τζακυράκη. Για τρόπο, ο γιος του. Ο γιος του. Αυτά λέει και ο Σταύρος. Λέω καλά, πώς τα λέω εγώ. Και αφού στα λέω εγώ και στα λέει και ο Σταύρος, γιατί δεν ψάχνετε να βρείτε έναν μονιβιάτη. Στην Αθήνα έχουμε παιδιά που ξέρουν πολλά γράμματα. Που αν είναι δημόσιοι υπάλληλοι και δεν ξαναβγούν, θα ξαναπάνε πάλι στην υπηρεσία τους. Δεν είναι πια όπως ήταν παλιά που δεν μπορούσε ο δημόσιος υπάλληλος. Τώρα μπορεί να έρθει να είναι δήμαρχος και να το ξαναβγάλουμε. Να κάνουμε ένα συνδυασμό, να κατεβούμε με ένα συνδυασμό, να μαζευτούμε 40 άτομα και να πούμε δεν θα κατεβεί κανείς, θα κατεβάσουμε τον Παναγιώτη για δήμαρχο. Αφού διέξουμε και πούμε το παιδί αυτό κάνει αγαπά δηλαδή. Και εμείς θα το βοηθήσουμε. Θα πάω κι εγώ μαζί. Λέει, δεν υπάρχει κανένας. Και ωραία, δεν τρεπόσαστε. Το έπασε πολύ. Είναι δυνατόν να είστε εδώ υπόχοντες του χωριού και να λέτε δεν υπάρχει ένας μονιβιάτης να γίνει δήμαρχος. Δεν υπάρχει ένας μονιβιάτης. Ρωτήσατε κανέναν, λέγει όχι. Πώς λοιπόν βγάζετε το αποτέλεσμα. Στο Βαφείο του Λόγου είχε ένα μηχανολόγο που σπούδασε στη Γερμανία, χημικό. Με τον Εφηβρέτη. Ναι, έβγαλε όλα τα χρόνια στη Γερμανία, παντρεύτηκε εκεί. Εδώ έχει κάνει ρεύμα στα καμιοστάσια. Χωρίς ρεύμα, χωρίς πετρέλαιο, χωρίς τίποτα. Ο Γιώργος, ένας εξαιρετικός, τρογόταν πάντα να στυλώσουμε τις μύλες των λιγόνες μέσα. Το είπατε, λέγει όχι. Δεν θα δεχόταν ο Γιώργος, αλλά τους το έλεγα. Νομίζω ότι πέθανε. Πέθανε. Ποιον ρωτήσατε. Ένα κληροδότημα για μας. Ναι. Ρωτήσατε τον Τάδε, ρωτήσατε τον Τάδε, ρωτήσατε κανένα. Λοιπόν, πώς λέτε δεν υπάρχει κανείς, δεν είναι ντροπή σας. Μιλάτε για ποιες εκλογές τώρα. Όχι το 2000. Την εποχή που ήταν δήμαρχος ο Γιατζής. Ο Γιατζής δεν είναι Μολυμπιάτης. Καλονιάτης. Καλονιάτης είναι. Γι' αυτό λοιπόν σας κάνω παρέα και έκανα παρέα και πριν από τις ξένοι. Γιατί από εκεί ελπίζω ότι κάτι μπορεί να βγει. Δεν βλέπω σε εμάς. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί κάποιος να σώσει έναν τόπο αν ο ίδιος ο κάτοικος δεν πάρει τη δίκη. Αυτό που λέγει Τζο Γκεβάρα. Ο Τζο Γκεβάρα έλεγε και τον κόκκο. Δεν ξέρω αν το λέγει ο Τζο, δεν έχω την καμιά φιλοδοξία. Μόνος μου το είπα. Όταν έλεγε ο Κάστρο για το Κονγκό και έλεγε πήγαν στο Κονγκό. Και τι λέει του Κάστρο, ο λαός δεν θέλει να ελευθερωθεί. Αφού λοιπόν ο λαός δεν θέλει να ελευθερωθεί, πρέπει να φύγουμε από εκεί. Τι να κάναμε με το στρατό. Το λέω και εγώ πολλές φορές, ότι μάλλον πρέπει να τελειώσει η παρουσία μου στο Μόλιβο. Κύριε Κώστα, μια ερώτηση. Τι λάθη κάνατε? Τότε έγινε δήμαρχος. Πιο δυνατά. Τότε έγινε δήμαρχος. Δεν ήταν λάθος. Δεν ήταν λάθος. Ήταν λάθος. Ήταν λάθος γιατί άφησα μια δουλειά πολύ σοβαρή δουλειά για περιοχή. Μόνο μόνος περιοχή, εργολάβος. Είχα πολύ εργολάβοι κλείνουν σήμερα. Θα ήμουν εγώ τώρα ο Λεμπές έτσι και τον είχα εργάτη. Ήμουν μόνος, μονοπόλιο. Οργανωμένος με τα μαγαζιά, με τα συνεργεία. Και έγινα δήμαρχος και έκανα το λάθος να τα παρατήσω όλα αυτά. Ήταν πολύ σπάνια να βρει δήμαρχο και να πάρει στο επάγγελμα να ασχολείται με τα τοπικά. Αλλά ήταν το πάθος τόσο μεγάλο που. Πέρασε καλά χρόνια όμως. Δημιουργικά χρόνια. Ναι, κουράστηκα πολύ. Ήμουν εγώ περίπτωση. Δηλαδή μετανιώσατε για αυτό που κάνατε. Δεν το πιστεύω. Βλέποντας τώρα την κατάσταση, την οικονομική δικιά μου. Αυτή τη στιγμή έχω μετανιώσει γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά. Ζείτε με τη σύνταξη του Δήμου ουσιαστικά. Και το ΤΕΒΕ 400 ευρώ. Πόσα? 400 ευρώ το ΤΕΒΕ. Σαν επαγγελματίες. Και 1200 από το Δήμο.
Δεν ξέρω αν τελικά η ευτυχία και η ικανοποίηση, η προσωπική ισορροπία του ανθρώπου κρίνεται από τα λεφτά. Πιστεύω ότι ζήσατε μια πολύ δημιουργική ζωή και μια ζωή προσφοράς, εν πάση περιπτώσει. Και την εισπράτεται αυτή από πολύ κόσμο. Είχα δοθεί ολοκληρωτικά. Ναι, το θέμα είναι αν εισπράξατε αυτή την ολοκλήρωση. Όχι, όχι. Δεν έπρεπε να δοθεί τόσο πολύ. Ήταν ένα λάθος. Δεν έπρεπε. Η αφοσίωση αυτή στον τόπο αυτόν γεννήθηκαν στο νησί μετά, όταν έγινε ο Δημαρχιακός Σύμβουλος, στο Τεχνικό Συμβούλιο, στο Πρόεδρος Τουρισμού, στην ΤΕΡΚ. Πέρασα από όλα τα όργανα της Δημαρχίας. Έτρεχα σε όλο το νησί. Είχα πάθος με τον τόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό. Και θα βλέπουμε τακτικά. Ευχαριστώ.